Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως σας είχαμε πει και από χθες, φιλοξενούμε σήμερα δύο κορυφαία στελέχη των δύο μεγάλων κομμάτων, τον κύριο Βορύδη. Καλησπέρα κύριε Βορύδη. Καλησπέρα. Τον κύριο Μαυροδίβρο Βορύδη, έτσι είναι το κανονικό σας όνομα. Σωστά. Το έχετε μεταλλάξει εις Μάκη. Έτσι, μα λένε φίλοι μου. Ναι, Μάκη. Και τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος είναι μαζί μας. Και βεβαίως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας για να βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Σκουρλέτη, θα μου το επιτρέψετε, κύριε Βορύδη. Παρακαλώ. Υπουργός και ο κύριος Σκουρλέτης, υπουργός και εσείς, άρα δεν έχουμε θέμα με το πρωτόκολλο. Κύριε Σκουρλέτη, κάνατε μία δήλωση περί συνεργασιών. Στη Βουλή, νομίζω ότι κάνατε τη δήλωση αυτή. Ναι, ναι, ακριβώς. Τι είναι αυτό, για να μας το ξαναπείτε. Στο πλαίσιο της παρέμβασής μου. Να μας το ξαναπείτε, να καταλάβουμε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ποινική που κατέθεσε η κυβέρνηση σήμερα. Αν θέλετε το ποινική, θα το πούμε. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μην νομίζουν ποινικό αδίκημα οι άνθρωποι. Αυτό ποινικά είναι τα αδικήματα που έχει η κυβέρνηση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Τι ακριβώς είπατε, για να το ξεκαθαρίσουμε. Θα σας πω τι είπα. Αλλά λέω ότι έγινε στο πλαίσιο μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά η οποία από ό,τι φαίνεται, όπως και αυτά τα οποία διεξάγονται μέσα στην εξεταστική, στο βαθμό που τα μαθαίνουμε και όπως τα μαθαίνουμε, φαίνεται ότι δεν δίνουν απαντήσεις για το κορυφαίο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Αυτό θα το συζητήσουμε. Είναι στην ατζέντα, να το συζητήσουμε εκτενώς αργότερα. Έλεγα λοιπόν με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι μπορεί κατά τον κύριο Πρωθυπουργό να γεννηθεί μια κυβέρνηση, τερατογένεση την παρουσίασε, στη βάση της απλής αναλογικής που θα γίνουν στις επόμενες εκλογές, έλεγα ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά έχει τα στοιχεία της τερατογένεσης, είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική. Και ότι σε καμιά περίπτωση αυτό το οποίο μπορεί να προκύψει μέσα από την λαϊκή βούληση, μια κυβέρνηση δηλαδή συνεργασίας, η οποία προϋποθέτει προγραμματικές συγκλήσεις. Καλά, εννοείται, εντάξει, δεν θα κάνει μια συνεργασία. Όχι, εννοείται, μην το περνάμε έτσι. Πώς δεν εννοείται. Διότι εδώ πέρα στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε μια μειωμένη αντίληψη ουσιαστικών προγραμματικών συνεργασιών. Ναι. Μάλιστα. Μάθατε είναι από το λάθος, δηλαδή, κύριε Σκουλέτη. Θα σας πω. Τις προηγούμενες συνεργασίες με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα σας απαντήσω. Όχι, να μας πει τη δήλωση που κάνει. Δεν την έχω ακούσει ακόμα. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να κρατήσω και αυτό. Στο τέλος. Μην το αφήσω να πέσει. Ναι. Μην μου τον διακόπτει. Λοιπόν, χαρακτηρίζεται ρεαλιστικό πώς αυτό το σενάριο. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έχει μια πολύ πιο μεγαλύτερη σταθερότητα που μπορεί να εξασφαλίσει μια κυβέρνηση όταν έχει ψηφιστεί από ένα φάσμα δυνάμεων που αντιστοιχούν σε μια ευρύτερη κοινωνική βάση. Όπως. Άρα λοιπόν, μια κυβέρνηση που θα είναι 2-3 κομμάτων. Ποιων κομμάτων όμως? Εγώ απευθύνθηκα, και δεν είναι μια προσωπική αναφορά, είναι μια αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε όλα τα κόμματα της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης. Άρα δηλαδή. Ποια είναι αυτά, άρα δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, τα προοδευτικά κόμματα? Άρα δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ 25 και το ΚΚΕ. Αυτή η κυβέρνηση το πιο πιθανό είναι να έχει σαν κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και για να είναι φερέγγια, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να βασίζεται, όπως σας είπα, σε σαφείς προγραμματικές δεσμεύσεις και να είναι αυτές ορατές, κατανοητές και έγκαιρα διατυπωμένες από τώρα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι είναι τερατογένεση. Ναι, το ΚΚΕ. Και λέω ότι είναι τερατογένεση ένα εκλογικό σύστημα το οποίο ενδεχομένως με 33-34% θα εξασφαλίσει μια αυτοδυναμία κοινοβουλευτική και θα έχει απέναντί της όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Μάλιστα. Γιατί είναι πιο σταθερή μια διακυβέρνηση. Καλά, το αφήστε δε ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν κατόρθωσαν να μας απαντήσουν στα προβλήματα, να δώσουν απαντήσεις. Μονοκομματικές κυβερνήσεις που οδηγήσανε σε εναλλαγή βεβαίως την χώρα σε ευρεοκοπία. Άρα είναι μύθος ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις εξασφαλίζουν σταθερότητα και μπορούν να δώσουν. Θα σας αναφέρω τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, να μου πείτε, ήταν του Βενιζέλου μια κακή κυβέρνηση. Πιάνου Βενιζέλου. Του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πιάνου Βενιζέλου. Φτάσαμε εκεί τώρα. Όχι, λέω, επειδή μου λέτε στην Ελλάδα οι μονοκομματικές οδηγίες. Μιλάω για μετά το 1974. Μετά το 1974 μονοκομματική κυβέρνηση. Στο Κολοκοτρώνη, στο Χαλαντρικό. Όχι, μπορώ να πάμε στο κόμμα το Ρωσικό. Λέω να περιορίσουμε τη συζήτηση για μετά το 1974. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μονοκομματική κυβέρνηση, τον ψήφισε μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ανδρέας Παπανδρέου, η αλλαγή. Τα τελευταία 30 χρόνια Μητσοτάκης, και πλέον, Καραμαλής, πριν το 2010,
η χώρα κυβερνιόταν από μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτές όμως οι κυβερνήσεις τον οδήγησαν στην κοινωνική και τώρα είμαστε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε. Δηλαδή από το 10 και μετά που ήταν όλες και άλλα κόμματα μαζί. Λέω τι την οδήγησε στην χρεοκοπία. Εντάξει, μην τα βάζουμε όλα μαζί. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τώρα το τελευταίο για να μην αφήσω να απάντηση. Όχι, πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Βορύδης. Θα έχει άπλετο χρόνο. Αλλά για να μην λέει. Ναι, γιατί δεν υπήρξε. Προσέξτε τώρα να δείτε. Ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ μια τέτοιου είδους κυβέρνηση? Όχι, δεν ήταν. Ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Προέκυψε με μια συγκεκριμένη εντολή. Να τερματίσει τον κύκλο των μνημονίων. Και γι' αυτό μάλιστα. Αυτό έτσι το βαφτίζετε εσείς. Ναι. Δεν υπήρξε προγραμματική. Εγώ το βαφτίζω, εγώ μιλάω και εγώ λέω την άποψή μου. Ναι, εσείς το βαφτίζετε. Αλλά. Ειδικού σκοπού. Δεν υπήρξε σύγκληση όμως σε αυτό πριν τις εκλογές. Προσέξτε να δείτε λοιπόν. Δεν είχατε προγραμματικό. Ως προς αυτό υπήρξε σύγκληση. Ναι, αλλά δεν είχατε προγραμματικό. Μα τώρα δεν σας το είπα. Δεν είχατε. Λέω δεν ήταν μια κυβέρνηση ευρεία προγραμματική σύγκληση. Γι' αυτό και όταν τον Αύγουστο του 2018 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Η κυβέρνηση αυτή εντάξει. Ουσιαστικά άρχισε να μετράει αντίστροφα. Ωραία. Κύριε Βορύδη, ο κύριος Πέτσας έκανε μία δήλωση σήμερα που είπε όποιος δεν προσαρμοστεί, γιατί μιλάει για την ηλεκτρική ενέργεια και τις αυξήσεις και τα ρεστά. Για την εναλλαγή για την σε πετρέλαιο. Από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Αυτό που θα επιδοτήσει η κυβέρνηση. Όποιος λέει δεν προσαρμοστεί θα πεθάνει. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω. Αν θέλει ο ίδιος, αυτό είναι δικό του θέμα και δεν μ' άρεσε αυτό που είπε και νομίζω ότι και το κόμμα σας θα πρέπει να το καταδικάσει σαν δήλωση. Δεν λέγονται αυτά στον ελληνικό λαό αυτές τις κρίσιμες ώρες, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα. Γιατί με κοιτάτε? Περιμένω την ερώτηση. Τι ερώτηση, να το σχολιάσετε θέλω. Τι να σας ρωτήσω. Έχει τοποθετηθεί ο κύριος Πέτσας, χαρακτήρισε τη δήλωσή του ατυχή. Εσείς πώς τη χαρακτηρίζετε? Δεν είναι ανάγκη. Τώρα, όταν έχει τοποθετηθεί ο ίδιος, χρειάζεται και περαιτέρω δικό μου χαρακτηρισμό. Είστε κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σας άρεσε δηλαδή αυτό που είπε να πάρα πεθάνουμε, δηλαδή. Αντιλαμβάνω, έχει μιλήσει ο κύριος Πέτσας. Πρέπει τώρα όλοι να το πούμε. Όταν ο ίδιος χαρακτηρίζει τη δήλωσή του ατυχή. Μάλιστα. Κλείνει το θέμα. Ωραία. Τι χαρακτηρίζει ατυχή. Σημασία έχει αν η πολιτική που συνοδεύει αυτή την δήλωση οδηγεί σε τέτοια αποτελέσματα. Στο να πεθάνει ο κόσμος. Αυτό έχει νόημα. Μεγάλο ενδιαφέρον. Πρόκειται περί μνημείου αναλγησίας κατά την άποψή μου. Επαναλαμβάνω, αλλά μου ζητήθηκε και η δήλωση τώρα. Γιατί αν συζητήσουμε την πολιτική δημοκρατία, είναι άλλο θέμα. Πάμε σε αυτό που είπε ο κύριος Σκουρλέτης πριν από λίγο στη δήλωσή του για τη συνεργασία και με άλλα κόμματα και ότι αυτό δεν αποτελεί τερατογένεση, νομίζω. Έτσι το είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Εάν συμφωνείτε με αυτή την άποψη ότι είναι μια τερατογένεση. Ή πρέπει να το πάρετε πίσω υπό την έννοια ότι τα κόμματα αυτά για τα οποία ομίλησε ο κύριος Σκουρλέτης ότι μπορεί να συνεργαστούν σε μια προγραμματική βάση είναι κόμματα τα οποία θα τα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι κόμματα τα οποία τα διόρισε κανένα στη Βουλή και τους έδωσε ένα τυχαίο ποσοστό. Μα δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αμφισβήτησε τον δημοκρατικό σχετισμό. Μην πιάνεστε από αυτό. Δύο λεπτά. Ναι, αν είναι τερατογένεις, θέλω να πείτε. Θα σας πω. Παρακαλώ. Αλλά λέω ότι αυτό επειδή θέσατε το ζήτημα του ότι ψηφιστήκανε. Μα ίσα ίσα, ο Πρωθυπουργός ξεκινά από κάτι το οποίο μάλιστα αναλύει και λέει ότι ακριβώς πρέπει να δώσει σημασία ο ελληνικός λαός, διότι με την απλή αναλογική, ακόμα και αν κάποιος ψηφίσει, παραδείγματος χάρη ένα κόμμα το οποίο θα έρθει δεύτερο, αυτό επεσήμανε, υπάρχει δυνατότητα με συγκεκριμένους όρους τους οποίους περιέγραψε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αυτό επεσήμανε. Επομένως, προφανώς είναι ψηφισμένα τα κόμματα αυτά. Το θέμα της τερατογενέσεως, εγώ θα το προσδιορίσα κυρίως, αν έκανα έτσι μια ανάλυση της σκέψης του Πρωθυπουργού, διότι κατά τα λοιπά, το να φτιάξεις μια κυβέρνηση κομμουνιστών, αριστεριστών και ριζοσπαστών αριστερών, αναφέρομαι ΚΚΕ, Μέρα 25 και ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια το ΚΚΕ έχει κάνει δήλωση. Όχι, λέω ότι αν κάποιος μέσα στο μυαλό του περιγράφω λίγο τη σκέψη την οποία αναλύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνεις λοιπόν μια κυβέρνηση, να λέω, κομμουνιστών αριστεριστών και ριζοσπαστών αριστερών, εγώ νομίζω ότι αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα. Θα δούμε τώρα τι μας θυμίζει αυτή η ταυτότητα και τι θυμίζει τον ελληνικό λαό. Τι αυτό θυμίζει, το οποίο. Τι θυμίζει. Επιτρέψτε μου να τελειώσουμε με την τερατογένεση. Ναι, ναι. Αυτό που φαίνεται εξαιρετικά προβληματικό σε αυτό είναι η σχέση του Πασόκ με αυτό. Διότι το Πασόκ, θέλω να θυμίσω, ότι είναι ένα κόμμα. Το οποίο σε όλη την περίοδο της μνημονιακής κρίσης ουσιαστικά συμμετείχε σε κυβερνήσεις,
οι οποίες υποστήριξαν αναφανδόν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, υποστήριξαν αναφανδόν μια συγκεκριμένη πορεία σταθεροποίησης της χώρας μέσα από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Τα μνημόνια, αυτό που φαίνεται, βεβαίως. Ναι. Αυτό που φαίνεται παράδοξο είναι μετά από τη στάση του Πασόκ αυτή να συζητάει τώρα ή να υπάρχει ένα ενδεχόμενο να βρεθεί μαζί με μια κυβέρνηση κομμουνιστών, αριστεριστών και ριζοσπαστών αριστερών. Καταρχάς, ο κύριος Κουρλέτης δεν είπε ότι συζητάνε μαζί τους κάτι. Όχι. Είπε ότι θα μπορούσε. Ο κύριος Κουρλέτης μπορούσε, αυτό νομίζω ότι είπατε. Με ακρίβεια και με ειλικρίνεια περιγράφει αυτό το οποίο γενικότερα έχει περιγραφεί ως προοδευτική διακυβέρνηση που είναι η πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η προοδευτική διακυβέρνηση. Την αναλύει και λέει αυτό περιλαμβάνει η προοδευτική διακυβέρνηση. Κυρίως περιλαμβάνει θέσεις και προγράμματα. Εντάξει. Αυτό έχει σημασία. Αλλά οι συνεργαζόμενες πολιτικές δυνάμεις, νομίζω με ειλικρίνεια τις περιγράφεται. Προφανώς. Και λέτε αυτές είναι. Και λέει λοιπόν. Κουκουέ δεν παίζει. Λέμε τώρα, ακούστε, λέμε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς θα τοποθετηθούν επιμέρους τώρα τα κόμματα αυτά πάνω στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, θα το ακούσουμε. Το ΚΚΕ θα πει το δικό του. Όχι, θα πει αλλά το ΚΚΕ έχει μια σταθερή θέση και γραμμή και άποψη και ιδεολογική προσέγγιση και πολιτική στα πράγματα που δεν συνάδει με κανένα από τα κόμματα στη Βουλή. Λοιπόν, έχει δική της θεώρηση των πραγμάτων. Εδώ, είναι κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου, ορθά χαρακτηρίζεται ως τερατογέννηση. Να απαντήσω στο ερώτημα. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το original, είναι το κανονικό. Αυτοί είναι κομμουνιστές κανονικοί. Δεν επιδέχονται ούτε αλλοιώσεις, ούτε νευροκομμουνιστές, ούτε αγαπάγανε τον Μπερλίγκμπερ, ούτε τον Μαρσέ, ούτε κανέναν. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση όμως? Ναι, όχι, γιατί στιγμή, ο κύριος Κουλέτης την άνοιξε στην Βουλή. Η συζήτηση αυτή που κάνουμε τώρα για την παράθεση σε σχέση με την προοδευτική κυβέρνηση και αν είναι τερατογέννηση, αφού δεν πρόκειται να συμβεί. Το ΚΚΕ δεν συμμετέχει. Το έχει πει, το έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή περισσότερο είναι ένα μπράντεφερ για πολιτική πόλωση. Για να δούμε τώρα. Του συσπηρώσει τον κομμάτι. Να τελειώσει το τερατογέννηση. Γιατί τον έκοψαν. Είναι ρεαλιστικό αυτό. Αλλά έχει τελειώσει. Δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Ότι αυτή η συγκεκριμένη πρόταση. Ναι. Καθώς περιλαμβάνει, επαναλαμβάνω, το Πασόκ. Γιατί αν δεν περιλάμβανε το Πασόκ, περιλάμβανε τα άλλα τρία. Θα σας έλεγα ότι είναι ένα συγκεκριμένο δεν πράγμα. Δεν είναι, κύριε Βορύδη. Δεν είναι. Αυτό το στοιχείο. Μην το ότι ακούστε, επιτρέψτε μου, για να είμαστε δίκαιοι. Ερωτήθη το Πασόκ σχετικός. Και απάντησε. Και απαντάει γενικώς περί συγκλήσεων, συνεργασιών, σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, κάτι τέτοια. Στο συγκεκριμένο και σαφές ερώτημα, δύο λεπτά, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Σας αφορά ή δεν σας αφορά? Αλλά εξηγεί όμως. Εκεί λοιπόν. Προγραμματική σύγκληση λοιπόν, λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει προγραμματική σύγκληση. Δεν λέει γενικά και άρα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, εξήγησα την τερατογένεση. Γιατί δεν μπορεί, επιτρέψτε μου έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, πριν από δύο χρόνια να ήσουν ουσιαστικά με τις κυβερνήσεις οι οποίες στήριξαν τη χώρα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και τώρα να συζητάς αν θα κάνεις κυβέρνηση με τους κομμουνιστές, τους αριστεριστές και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να το συζητάς αυτό. Τα λέτε στην ύφη για να αυτό ακούει λέω, καθαρά, αυτό κύριε. Λέω ότι ναι, αν προκύψει. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέω ότι αν προκύψει, και αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός, είναι τερατογένεση. Πάω στο υπόλοιπο όμως. Το υπόλοιπο είναι μια επιλογή και που εγώ νομίζω με καθαρό τρόπο. Δύο λεπτά. Το θέμα θα τελειώσω. Δηλαδή, μα εκεί είναι το θέμα. Το Πασόκ είναι το θέμα. Όχι, το Πασόκ είναι το ένα κεφάλαιο. Okay. Το δεύτερο κεφάλαιο αυτή τη συζήτηση. Εκεί γίνεται η τερατογένεια. Εκεί είναι η τερατογένεια. Το δεύτερο κεφάλαιο αυτή τη συζήτηση είναι ότι νομίζω επίσης ο Πρωθυπουργός έθεσε με καθαρό τρόπο τα διλήμματα των επόμενων εκλογών στην πρώτη κάλπη. Στην κάλπη τη απλή αναλογική. Και λέει, εμείς έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική. Έχουμε κάνει αυτά που έχουμε κάνει. Ναι. Αυτά τα πράγματα τα συνόψισε. Τα θετικά πράγματα που έχει σας κάνει η κυβέρνηση. Ζητήσει από 180 λέξεις. Προσέξτε, τα συνόψισε. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, τα θετικά πράγματα που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Την πορεία, τις επιτυχίες της, τις προσπάθειές της. Τα συνόψισε. Ναι. Λέει, και από την άλλη μεριά, έχετε στην δυνατότητα, πάντα την υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το λέω, να επιλέξετε αυτό. Αν αυτό σας θυμίζει κάτι, αν σας θυμίζει τον Ιανουάριο του 2015, τον κύριο Βαρουφάκη Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσίπρα Πρωθυπουργό, αν σας θυμίζει κάτι όλο αυτό, επίσης αξιολογήστε το. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, τα δύο σχέδια που υπάρχουν είναι στην πραγματικότητα αυτά. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τη μια και από την άλλη μεριά
η προοδευτική η διακυβέρνηση. Είπε ότι δεν θα είναι και μονοκομματική. Όχι, δεν είπε αυτό. Αυτό είπε. Θα σα πω τι εννοούσε. Το ξεκαθάρισα χθες. Είπε ότι θα αναλογήσει ουσιαστικά με διάφορα άλλα στελέχη άλλων χώρων. Η προοδευτική διακυβέρνηση, έτσι όπως με κάθε ειλικρίνεια μας την εξήγησε ο κ. Κουρλέτης. Αυτό είναι, αυτό είναι το δίλημα. Θα περάσουμε στον επόμενο κύκλο. Να περάσουμε στον επόμενο κύκλο. Πριν περάσουμε στον επόμενο κύκλο. Υπάρχει μια σημασία. Ναι, Νίκο, με συγχωρείς μισό λεπτό. Επειδή δεν είναι θέματα τακτικής μόνο. Δεν είναι δηλαδή εξαγγέλουμε ένα σχέδιο. Όχι, το περιεχόμενο του σχέδιου. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν θα έλεγα. Δεν το έχουμε βρει το περιεχόμενο όμως. Πώς δεν το έχουμε βρει. Έχει διατυπωθεί. Αφού το κομμουνιστικό κόμμα δεν παίζει. Τα κόμματα, η μεν κυβέρνηση κυβερνά δια των πράξεών τη και του κυβερνητικού έργου και οι υπόλοιποι ασκούν μια κριτική, καταθέτουν τις αντιπροτάσεις. Εντάξει, ναι. Άρα λοιπόν εγώ λοιπόν θα σας έλεγα, δημοκρατία, θα αλλάξει αυτή η υπόθεση της ΕΕΠ. Θα πάψει να είναι μια μπαμπούσκα με παρακρατικές διεργασίες και λειτουργίες. Έπαψε ποτέ κύριε Υπουργέ, λοιπόν, έπαψε ποτέ, λοιπόν, απαντήστε μου σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείζον ζήτημα. Θα αποκατασταθεί η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Το κράτος δικαίου. Θα σταματήσουν οι επεμβάσεις στην δικαιοσύνη. Το κυνήγι των δημοσιογράφων. Νόμος Χατζηδάκη. Θα καταργηθούν τα πλήρωτα δεκάωρα. Θα πλήρωτα ακρίβεια. Ναι. Πώς θα αντιμετωπιστεί. Μην τα βάζει όλα μαζί. Όχι, τώρα γιατί πρέπει λέω τους άξονες. Ναι, ένα λεπτό. Όλα μαζί. Σήμερα, όλα μαζί θα είναι τελείως. Σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου μου παραχώρησε. Μισό λεπτό. Όχι, θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε. Θα τελειώσουμε ένα ακόμη σημείο. Ένα λεπτό. Ένα ακόμα σημείο. Όχι, σας διακόπτω. Νοσοκομεία. Μην με διακόπτω όταν σας διακόπτω. Όχι. Εσείς κάνετε ερωτήσεις και εγώ απαντώ. Λοιπόν, αφήστε με λοιπόν να πω γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Αν το πείτε, αλλά πρέπει να σας πω και εγώ αυτό. Περάσαμε μια τρομακτική πανδημία. Και το αποτέλεσμα είναι αντί να πούμε ότι θα ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, τώρα που μιλάμε, στα νοσοκομεία παιδών, ναι, αναβάλλονται χειρουργία επειδή δεν υπάρχουν γιατροί. Και η απάντηση είναι να εισαγάγουμε λογικές συμπράξεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή λοιπόν η πολιτική πρέπει να ιτηθεί. Όπως πρέπει να ιτηθεί το γεγονός ότι έχουν δώσει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, προσέξτε γιατί εσείς είστε και επιχειρηματίες πέρα από δημοσιογράφους, με 0,77 επιτόκιο. 500 εκατομμύρια σε 13 επιχειρήσεις. Αυτή λοιπόν δεν είναι ελεύθερη αγορά. Είναι η ελευθερία των ολιγαρχών. Θα κάνετε αυτά λοιπόν. Για δεν τα κάνετε είναι, αυτά όταν είσαστε στην λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι σημεία προγραμματική συζήτηση. Δεν με ακούτε, σας λέω. Εγώ σας ακούμε προσεκτικά. Να σας πω λοιπόν. Αλλά δεν μου απαντάτε. Να σας πω λοιπόν τι κάναμε. Δύο θέματα. Να σας πω λοιπόν τι κάναμε. Όχι, περιμένετε. Όχι, θα σας τα... όλα θα σας τα πω. Περιμένετε. Να ρωτήσω όμως πρώτα. Σήμερα μου παραχώρησε μία συνέντευξη η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την οποία είχατε επιλέξει, ήταν στέλεχος του κόμματός σας, ως πρόεδρο της Βουλής. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Με τι με ρωτάτε, σε μένα την παραχώρησε. Αφού την ψηφίσατε, δεν ήταν πρόεδρος της Βουλής. Όχι, λέω, παραχώρησε, λέτε το τόνο. Θα σας πω τι μου είπε. Το ναι, το όχι. Επέρασε, λέει, από τον κύριο Τσίπρα και της είπε, έλα να σου δείξω ένα χαρτί που από παρακολούθηση που κάνει η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ παρακολουθεί έναν φυλακισμένο, το ξέρει το όνομα η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν το είπε. Προσέξτε, κύριε. Ένα φυλακισμένο, οι οποίοι με κάποιους άλλους σχεδιάζουν να σκοτώσουν ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Και, και λέει, δεν δέχτηκε και του είπε κάποια πράγματα του κύριου Τσίπρα ότι δεν δέχουμε. Θέλω να πω, τι παρακολουθήσεις. Μη μου πείτε τώρα, δεν υπάρχει όλοι... Υπάρχει και το προηγούμενο Πιτσιόρλα Σαγιά. Καλά, τέλος πάντων. Δεν μπαίνω σε αυτό. Μπαίνω σε αυτό. Μην ευτελίζουμε το θέμα. Γιατί το ευτελίζουμε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Και τον ρόλο που καλείται να παίξει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εγώ άλλο, τον ευτελίζω. Λοιπόν, οι παρακολουθήσεις για εθνικά ζητήματα, άλλο οι νόμιμες παρακολουθήσεις για τα εγκλήματα, για τους ναρκέμπορους, για αυτούς που πουλάνε προστασία. Υπήρξαν τέτοια ζητήματα, το ξέρετε. Έχουν βγει στη δημοσιότητα αυτά. Ναι. Υπάρχουν τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Υπάρχουν και μάλιστα είχαν εμπλακεί και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου τότε. Να σας θυμίσω διάφορα ονόματα. Δεν ήταν κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι τη παρούση λοιπόν, αυτό τώρα. Όχι, αυτά είχαν γραφτεί σε εφημερίδες. Ναι, πάει αυτό. Όπως και αυτό λέμε που για μου λέτε το για τον κύριο Πιτσιόρλα, πάλι ξαναζεσταμένο. Το 19, στην ίδια εφημερίδα πάλι είχαν ξαναβγεί. Όποιος λοιπόν λέει και καταθέτει πράγματα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείραμα στη δικαιοσύνη και να αποδείξει το αληθές των λόγων του. Έτσι δεν μου είναι. Εξηγείτε, όλα στο φως, έχει σοβαντίσματα, όπως κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Μπορίδη, μου εξηγείτε γιατί, μιας και μπήκε στο θέμα αυτό ο κύριος Κουρλέτης, αυθαίρετος βέβαια, αλλά δεν πειράζει όμως, το είχαμε στην ατζέντα να το συζητήσουμε για τις παρακολουθήσεις. Γιατί δεν βγάζετε τα χαρτιά να τελειώνουμε
γιατί παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Ποιος έδωσε την εντολή. Ποιος διάβαζε τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα, τα οποία, γιατί τα απομαγνητοφωνούν αυτά στην ΕΕΠ. Ποιος τα έπαιρνε στα χέρια του και τα διάβαζε τους διαλόγους του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί δεν τα βγάζετε στη δημοσιότητα. Γιατί ισχυρίζεται ο κύριος Ανδρουλάκης ότι καταστράφηκε ο φάγγελος και μείνανε μόνο μερικά στοιχεία. Μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση, σας παρακαλώ. Είστε υπουργός εσωτερικών. Είστε ψηλά στην ιεραρχία της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να μην ξέρετε. Να μην ξέρω τι. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα αυτά. Όχι, δεν έχει απαντηθεί τίποτα. Ποιος διάβαζε τις απομονητοφωνήσεις δεν μας το έχει πει κανείς. Λοιπόν. Και γιατί τις διάβαζε, δεν μας το έχει πει κανείς. Ποιος έδωσε εντολή, ενεπλάκη, ρωτάω κι εγώ, το κάποια ξένη, ξένος παράγοντας. Αυτό, τι να ολοκληρώσω. Είναι ξεκάθαρη η ερώτηση. Δεν, τι να ολοκληρώσω. Λοιπόν, ποιος διάβαζε τις απομονητοφωνήσεις, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, κανένα σας δεν έχει διατύπωση. Εγώ δεν έχω σχέση με την υπηρεσία πληροφοριών. Καλά, δεν είπα ότι έχετε. Όχι, δεν θα έπρεπε να, όχι, δεν είπα ότι έχετε. Να ξέρω κιόλας, να το πω διαφορετικά. Ναι, θα ήταν προβληματικό αν ήξερα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως στο μείζον, γιατί νομίζω ότι από αυτήν όλη τη συζήτηση τα περισσότερα πράγματα έχουν απαντηθεί. Έχουν απαντηθεί κατ' επανάληψη. Και νομίζω ότι αρχίζει λίγο και υπάρχει και μια κόπωση από την επανάληψη αυτή. Γνώμη μου. Όχι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Γνώμη. Ο ελληνικός λαός έχει άλλα προβλήματα τα οποία φαντάζομαι. Δεν το λέω μόνο για τα άλλα προβλήματα. Λέω γιατί λίγο επαναλαμβάνουμε όλοι, λίγο ως πολύ τα ίδια επιχειρήματα με έναν σταθερό τρόπο. Όλες οι απόψεις λίγο έχουν γιατί ακουστεί. Αρνείστε να δώσετε στη δημοσιότητα. Όχι εσείς, δεν εννοώ εσάς. Όχι, η κυβέρνηση. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί κατά τη γνώμη μου ένα ζήτημα απομένει, όλα τα υπόλοιπα έχουν απαντηθεί. Δηλαδή τι έχει απαντηθεί, έχει απαντηθεί ότι, και έχει κριθεί ότι εδώ υπήρξε εσφαλμένος χειρισμός. Έχει εξαιτίας αυτού του εσφαλμένου χειρισμού. Ποιο ήταν το σφάλμα όμως. Θα σου πω. Γιατί εγώ βλέπω μια αντίφαση σε αυτό. Όχι, αφενός να λες σφάλμα, αλλά από την άλλη δεν είναι ένοχος ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν το ήξερα, παρόλο ότι δεν έχω το δικαίωμα, θα σταμάταγα αυτή την παρακολούθηση. Αυτά όλα είναι. Ωραία, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω και ναι, να το εξηγήσω. Εγώ το κιόλας. Λέω γιατί ειλικρινά το έχω σαν απορία, σωστά. Πέρα από το στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σωστά. Λοιπόν, πάμε στο εξής. Επομένως, να πούμε τα πράγματα πώς έχουν γίνει. Πρώτο ερώτημα, γιατί αυτή είναι, ας το πω, μία παρατήρηση, αυτή που κάνει ο κ. Κουλέτης, η οποία και αυτή έχει απαντηθεί, να την ξαναπαντήσω όμως. Λοιπόν, τι επισημαίνεται εδώ, εάν τα πράγματα έγιναν νομίμως. Τότε σε τελευταία ανάλυση, γιατί απεπέμφθη ο διοικητής της ΕΕΠ και γιατί απεπέμφθη και ο κύριος Δημητριάδης. Σωστά. Αυτό είναι λοιπόν ένα πρώτο ερώτημα. Η απάντηση είναι: τα πράγματα έγιναν νομίμως. Τι σημαίνει έγιναν νομίμως? Ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Ποια είναι η νόμιμη διαδικασία? Η νόμιμη διαδικασία είναι ότι στην ΕΕΠ, για να αποφασιστεί μια οποιαδήποτε τέτοιου τύπου πράξη, είτε είναι επισύνδεση, είτε είναι ανακριτική διείσδυση, είτε είναι άλλου τύπου συγκέντρωση πληροφοριών που προϋποθέτει ορισμένες τέτοιες, αν θέλετε, απόρριτες ενέργειες, υπάρχουν δύο φίλτρα. Το ένα είναι το πολιτικό φίλτρο. Ποιο είναι το πολιτικό φίλτρο? Ο διοικητής της ΕΕΠ. Γιατί είναι πολιτικό φίλτρο? Γιατί είναι πολιτικά τοποθετημένος. Αυτός λοιπόν. Και ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο διοικητής της ΕΕΠ δεν ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Υπάγεται στην εποπτεία του Πρωθυπουργού. Στην εποπτεία, ναι. Ωραία. Αυτός λοιπόν. Ο κ. Δημητριάδης ανήκει. Εν προκειμένου, ο κ. Δημητριάδης ανήκει. Ο διοικητής της ΕΕΠ λοιπόν έχει την ευθύνη του πολιτικού φίλτρου. Υπάρχει μόνο το πολιτικό φίλτρο? Όχι. Γιατί δεν έχουμε μόνο το πολιτικό φίλτρο? Γιατί θέλουμε να υπάρχει και ένα δεύτερο μάτι. Ποιο είναι το δεύτερο μάτι? Το δικαστικό φίλτρο. Έχουμε την εισαγγελέα εκεί, μάλιστα. Αυτά τα δύο φίλτρα έχουμε και εμπολής πρέπει να σας πω ότι είναι και το γενικώς εφαρμοζόμενο διεθνώς σύστημα ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών. Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε, διότι στη Γαλλία υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας και πολλά κουτάκια για να ξεπεράσει λοιπόν, κανείς για να φτάσει να παρακολουθήσει. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, το πολιτικό φίλτρο είναι πιο ψηλά, δηλαδή αποφασίζει για την επισύνδεση ο Υπουργός Εσωτερικών. Ακριβώς. Έτσι, ο Υπουργός. Εμείς το κατεβάζουμε, το πάμε στο διοικητικό στέλεχος, μάλλον στο πολιτικό στέλεχος που τοποθετείται. Ωραία. Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία? Ναι. Υπήρξαν οι αιτιάσεις οι οποίες εξετέθησαν και στον ένα και στον άλλον για να γίνει αυτή η επισύνδεση? Ναι. Πού είναι ο εσφαλμένος χειρισμός, θα αναρωτηθεί κανείς, ότι προφανώς, επί της ουσίας, αυτή η αξιολόγηση η οποία έγινε, ενδεχομένως έλαβε, δεν έλαβε όσο σοβαρά έπρεπε, υπόψη του στην ιδιότητα του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό λοιπόν είναι ο εσφαλμένος χειρισμός. Τώρα τι μου λέτε, ότι αν ήταν απλός λοιπόν, βουλευτής δεν θα τρέχε τίποτα? Η απάντηση εδώ είναι η εξής. Απαντήστε και μου σε αυτό. Δύο λεπτά, σας απαντώ αμέσως. Δεν αλλά μου απαντάτε αμέσως, μου πάτε, με πάτε ναι. Περιφερειακός. Αυτό δεν αποτελεί ένα από τα αντικείμενα τα οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε
ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και διαλόγου ως προς τις εγγυήσεις, ενδεχομένως πρόσθετες που χρειάζονται για τα πολιτικά πρόσωπα και που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα, αλλά πρέπει να αναζητηθεί εδώ η σωστή στάθμιση. Ναι, όμως κύριε, μπορείτε να μας περιγράφετε μια διαδικασία. Δεν απαντάτε όμως στην ουσία. Τώρα θα πάω στην ουσία. Ναι, ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει αυτό που λέει ο Τάκης. Σωστά. Έρχομαι σε αυτό. Για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά απάντησα στην πρώτη παρατήρηση που έκανε ο κύριος Κουρλέτης, ο οποίος επισήμανε, κατά την άποψή μου, μία, ας το πω, μία αντίφαση, αλλά η οποία θέλει αυτή την εξήγηση που σας είπα. Ναι, νόμιμη ήταν η διαδικασία, όλο είχε γίνει νόμιμα, πλην όμως πράγματι υπάρχει εσφαλμένος χειρισμός. Αναγνωρίστηκε ο εσφαλμένος χειρισμός από την κυβέρνηση, μάλιστα. Είχε συνέπειες, βεβαίως. 7 λεπτά και δεν έχετε πείσει κανέναν, ειλικρινά το λέω. Εντάξει. Με το σημάδι μου επιτρέψει να μην είστε τόσο αλαζονικό. Δεν το λέω για να σα υποτιμήσω. Ώστε να θεωρείτε ότι το γεγονό ότι δεν έπεισε εσά. Το έχετε κάνει τώρα. Έχετε εκφράσει το σύνολο του κόσμου. Μια αλχημία ολόκληρη. Αλλά δεν πείθει αυτό. Δεν είστε. Δεν είστε. Εντάξει, αφήστε να κρυφθούμε τώρα. Μα περιγράψατε μια διαδικασία. Να το πούμε ως εξής. Εγώ θα δεχόμουν. Να μου πει ο κ. Κολίτσος δεν τον έπεισα. Να διερμηνεύει την βούληση του λαού εν το συνόλο και μάλιστα κανέναν δηλαδή, έτσι, ούτε έναν. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στελέχη του κόμματος θα έχετε πείσει. Αυτή τη διαδικασία που μας περιγράψατε, γιατί τα στελέχη δεν πάνε στην εξεταστική πάμε, λοιπόν, ή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνισης να την εξηγήσουν. Και... όχι πάνε, την εξηγούν. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει. Συζητάμε τώρα. Όχι στην ουσία, κύριε Βορύδη. Συζητάμε γιατί. Φέραν τα έγγραφα. Πού είναι τα έγγραφα. Πάμε στην πού είναι οι υπογραφές. Πάμε στην ουσία. Τα έγγραφα τα έχετε εμφανίσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Στην εξεταστική τα φέρατε. Πώς τα ξέρουμε. Απαντώ τότε. Λοιπόν. Ναι. Απαντώ. Εκεί λοιπόν υπάρχει το ζήτημα του απορρίτου. Σωστά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει καταρχήν. Προβλέπεται ή δεν προβλέπεται νομικά. Ο κ. Κώστας Καραμαλής είπε ότι το απόρριτο δεν μπορεί να είναι εμπόδιο στην κάθαρση μια τέτοια υπόθεση. Αυτό επιτρέψτε μου. Εδώ ανοίγουν δύο συζητήσεις. Μία νομική και μία δεοντική. Τι θα έπρεπε να γίνει. Να πάμε στη νομική. Η νομική υπάρχει απαγόρευση. Όχι. Ναι. Όχι στην μόνη διαφάνεια. Όχι. Γιατί καταργεί έτσι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Βεβαίω. Όχι. Ο κοινοβουλευτικό. Είναι ακραία αντιδημοκρατικό αυτό. Ωραία. Αυτό είναι μία ομπρέλα, είναι ένα στεγανό. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Γιατί δεν ξεκίνησε ο κοινοβουλευτικό έλεγχο τώρα. Χρόνια γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος και θέλω να σας ρωτήσω αν σε οποιαδήποτε στιγμή, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιοδήποτε διοικητή της ΕΕΠ έχει υπάρξει αναλυτική περιγραφή των επισυνδέσεων. Ναι, αν εσείς ναι, των ημερών ναι, σας, πω εγώ, στην λοιπόν, Θεσμών και Διαφάνεια, φέρατε λοιπόν, 51.000 επισυνδέσεις. Όχι, με λέμε 51.000. Γιατί μία και όχι 51.000. Μα τι λέτε τώρα. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί έχει προκύψει. Αν απαγορεύεται για τις 51.000, δεν απαγορεύεται και μας για τους συλλογισμούς σας. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Στο συγκεκριμένο θέμα η κυβέρνηση είχε την πιο κρυστάλλινη και καθαρή θέση που μπορούσε να έχει και θα σας έλεγα ακόμα και αυτή η θέση στα όρια της νομιμότητας. Και θα σας πω γιατί. Τι είπε η κυβέρνηση, ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρακολουθήθηκε, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ελάτε παρακαλώ δεν να είναι ενημερωθείτε. Μόνο, είναι και ο δημοσιογράφος, ο κύριος Κουκάκης. Ελάτε σωστό. Παρακαλώ να παρακολουθείτε. Ελάτε παρακαλώ, επειδή τότε είστε δεν το πολιτικό απόρρητο. Πρόσωπο. Βεβαίως, γι' αυτό σας λέω. Μα, δηλαδή, βεβαίως, γι' αυτό σας λέω. Στα όρια αυτή είναι η αντίφαση όμως. Από τη μία καλύπτει τον κύριο Ανδρουλάκη. Αφήστε με όμως να πω. Ναι, σας άκουσα. Ναι. Κατάλαβα. Θέτετε ναι. το θέμα του απορρίτου. Ναι, το θέλετε απορρίτου. Να πάρετε κάποια απάντηση ή όχι. Ναι, θέλουμε, ναι, 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 ναι. Παρακαλώ, σας ακούω. Εγώ να ακούσω την ερώτησή σου. Η ερώτηση είναι πολύ λιγότερα λόγια και πιο τσεκουράτη θα το λέω εγώ. Εγώ δυστυχώς. Πρέπει να αναπτύξω ένα επιχείρημα. Εντάξει, με αλλά... πολύ χαρά όχι, να ακούσω όμως το πλήρω ερώτημά σας. Το νομικό επιχείρημα το ακούμε κύριε Βορύδη. Το ακούσα. Λοιπόν, πάμε στο δεοντολογικό επιχείρημα. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα όμως. Μόλις με ρωτήσετε εγώ ναι, θα απαντήσω. Υπάρχει απάντηση λοιπόν γιατί παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Να απαντήσω λοιπόν ναι. σε αυτό το ερώτημα. Άρα λοιπόν αυτό που μου λέτε είναι ότι θέλετε να καμφθεί το απόρριτο και να γίνει μια δημόσια συζήτηση. Επί της παρακολουθήσεως, των λόγων παρακολουθήσεως του κ. Ανδρουλάκη. Από τη στιγμή που δεν προέκυψε θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν είπε δημόσια. Είπε στην Εξεταστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν είναι δημόσια λοιπόν αυτό. Ελέγχου. Γιατί τα λέτε αυτά τώρα. Καλά, θα βγει στη δημοσιογραφία. Και τώρα βγαίνουν. Καλά, τώρα βγαίνουν. Και τώρα βγαίνουν. Μόλις κάνετε τα ερωτήματα. Οι μάρτυρες γιατί ψαλιδίζονται. Οι μάρτυρες γιατί ψαλιδίζονται. Εξαφορμήσει για να το. Τα πρακτικά γιατί δεν δίνονται στα μέλη. Συγκρότησε τα ερωτήματα. Η τροπολογία
τον εμβομβαρδίζουμε, αλλά πρέπει να απαντάει κιόλας. Επίσημα στον κύριο Ανδρουλάκη να πάει στην ΑΔΕ, να πάει να μάθει τους λόγους παρακολούθησης. Πρέπει να κάνουν διάλειμμα, κύριε Σκουλέτε. Όχι, να κάνουν διάλειμμα. Όχι, μισό λεπτάκι. Όχι, δεν υπάρχει μισό. Δεν υπάρχει. Θα τα πεις μόλις επανέλθουμε. Και τα φύλλα της ΕΥΠ κυκλοφόρησαν στις εφημερίδες. Πάμε λοιπόν τώρα για να κάνουμε. Ελπίζω μετά να μου δοθεί ο λόγος να απαντήσω. Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να μιλάτε μόνο εσείς. Όπως νομίζετε, όπως νομίζετε. Μπορείτε μόνο να με ρωτάτε χωρίς να απαντάω. Ό,τι θέλετε. Ό,τι σας αρέσει. Γι' αυτό σας είπα εγώ. Θα το κάνουμε όπως θέλετε. Μιλάτε πολύ και λυπήθετε και παρεξηγηθήκατε πριν. Δηλαδή εντάξει, αλλά κάποια στιγμή. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή σύντομη και θα επανέλθουμε γιατί πρέπει να απαντήσει και πρέπει να ρωτήσουν ξεκάθαρα. Ο κύριος Σκουλέτης έθεσε ένα θέμα. Γιατί στερείται τη δυνατότητα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να εξετάσει το θέμα σε βάθος. Είναι πολύ γρήγορη γιατί καλύπτεται από το απόρριτο. Μάλιστα. Ο κ. Σκουλέτης πρέπει να απαντήσει για τις δικές του υποθέσεις. Ένα λεπτό. Εντάξει, δεν είναι εκεί το θέμα. Και μετά από αυτό, από αυτήν την παρατήρηση ειδικά, θα σας πω πού οδηγεί η αντίθετη σκέψη. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Σας άφησα, όπως είδατε. Δεν μίλησα καθόλου. Περίμενα να ακούσω. Θέσατε... Πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Εσείς. Έχετε κάποια ερωτήματα για το θέμα αυτό στον κύριο Βορύδη ή έχετε κάποιο συμπέρασμα για το τι έγινε σε αυτή την ιστορία? Ναι, ναι, ναι. Να το ακούσουμε για να προχωρήσουμε, γιατί κυρίως ο κόσμος καίγεται. Καίγεται στην κυριολεξία για την ακρίβεια, κύριε Βεσκοπλέτη. Αλλά επειδή αυτό είναι. Καίγεται και ψύχεται τώρα. Προς το παρόν καίγεται γιατί έχουμε καύσωνα. Αλλά για το ψύχο θα το δούμε στο χειμώνα. Τώρα θέλω να μου πείτε, επειδή και αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας, νομίζω, κύριε Βορύδη, το αναγνωρίζετε. Θέλω να το τελειώσω το προηγούμενο ή ναι, να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να σας απευθύνει για να απαντήσετε. Όχι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ακούγοντας και τον κύριο Βορύδη πριν. Εδώ πέρα έχουμε δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών προσωπικότητων από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας πάνω στο ζήτημα του απορρίτου. Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε ότι το απόρριτο δεν μπορεί να είναι εμπόδιο τελικά για τα θέματα της διαφάνειας και της λειτουργίας της δημοκρατίας. Έχουμε τον πρώην. Αυτή είναι μια άποψη, έτσι. Μια άποψη. Μια άποψη διατύπωση. Έχουμε τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Ναι. Έχουμε τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος αναφέρθηκε συγκεκριμένα για το άρθρο 62 κτλ. Έχουμε νομοθεσία. Ο κύριο Βενιζέλο όπου... τον βάζετε στη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Του Πασόκ είναι αυτός λοιπόν, ακόμα. Ναι. Έχουμε νομοθεσία, η οποία λέει η κυβέρνηση ότι έχει καταργηθεί, όπου υποχρέωνε σε περίπτωση παρακολούθησης μέλους του Κοινοβουλίου να ενημερωθεί και ο πρόεδρος της Βουλής. Αυτό... Αυτός δεν είναι μέλος του Κοινοβουλίου, ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι ευρωβουλευτής. Είναι άλλο έργο. Οπότε, κατά μία έννοια, θα μπορούσε να θεωρηθεί... Λέω ότι θα μπορούσε να... Δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί και να μιλήσει στη Βουλή. Λοιπόν, όχι, μπάς περιπτώσει. Είναι όμως αρχηγός κόμματος κτλ. Και μάλιστα, επί των ημερών μας, υπήρξε χρήση αυτής της πρόβλεψης. Το ανέφερα πριν στην υπόθεση που σας έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Ο τότε πρόεδρος της Βουλής είχε αναφερθεί. Είχε ενημερωθεί από την ΕΥΠ για συγκεκριμένο πρόσωπο. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν τελικά έχει καταργηθεί αυτή η διάταξη, παραμένει ανενεργή σιωπηρά. Άρα, σίγουρα θα πρέπει να επανέλθει. Εδώ, λοιπόν... Να ενημερωθεί ο πρόεδρος της Βουλής. Προφανώς, όταν πρόκειται για κάποιο βουλευτή, δεν θα πρέπει. Αν δεν είναι βουλευτής αυτός. Για ένα πολιτικό πρόσωπο, για τον αρχηγό του πολιτικού κόμματος. Εντάξει, αυτή η παραγωγή. Και βεβαίως, προσέξτε τώρα να δείτε. Πριν γίνει αρχηγός. Προσέξτε τώρα να δείτε την τεράστια πολιτική ευθύνη πέρα από αυτά που λέμε τώρα. Πέρα από αυτά που λέμε τώρα. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα να δραστηριοποιείται η εταιρεία Intellexa, η οποία να εμπορεύεται το κακόβουλο λογισμικό. Αυτό εντάξει. Για να βγει τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει σκεφτόμαστε να το απαγορεύσουμε. Βεβαίως, θα έπρεπε να απαγορευτούν. Στη Γαλλία τέτοιου είδους λοιπόν συστήματα παρακολούθησης δεν θα έπρεπε να τα κατέχει κανένας ιδιώτης. Όχι, και για κανένα λόγο. Εντάξει, το συζητάω αυτό. Υπάρχουν βαλιτσάκια που κατέχουν επιχειρηματίες και ιδιώτες. Τώρα υπάρχουν. Δεν έχουν. Εσείς από το ρεπορτάζ τα ξέρετε. Το ξέρω από το ρεπορτάζ. Γιατί αυτή η εταιρεία από τις αρχές Αυγούστου δεν έχουν μπει μέσα στο λογιστήριό της να τα κάνουν γυαλιά καρφιά και να ψάξουν. Να μάθουν. Γιατί. Διότι ήταν μια σαφής επιλογή εκ μέρους του Πρωθυπουργού να επιχειρήσει να χειραγωγήσει τις διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Όταν λοιπόν. Εκ του αποτελέσματος, τι καταλάβατε. Και γι' αυτό όταν σταμάτησε η παρακολούθηση της ΕΥΠ, υπήρξε ο πλάγιος τρόπος μέσω του Predator. Με τον ίδιο σύνδεσμο σύμφωνη, με τον κύριο Κουφάκη. Εγώ να. Κουκάκη. Και ο κύριο, τον κύριο Κουκάκη. Εγώ να δεχτώ αυτό. Οποίος, μισό λεπτό. Να δεχτώ τι διερευνούσε. Μισό λεπτό. Μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο. Ναι, εντάξει. Αλλά... Άρα εδώ πέρα βλέπετε πώς τελικά η αδιαφάνεια. Δεν αφορά μόνο την προστασία. Να μου επιτρέψετε να κάνω και ερωτήσεις αυτά. Του κυρίαρχου, ας το πούμε έτσι, πολιτικού συστήματος ή του συστήματος Μητσοτάκη. Κύριε, σας παρακαλώ. Αλλά πρόκειται για μια συγκεντρωτική λειτουργία. Ακούστε με όμως. Να δεχτώ αυτό που λέτε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που για μένα είναι κεφαλαιόδες. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΥΠ που την λέω εγώ, γιατί έτσι την έχω μάθει, έτσι την έχω συνηθίσει, πρέπει να υφίσταται. Πρέπει να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Είπε κανείς να μην υφίσταται. Ωραία. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και όλα τα πολιτικά κόμματα να σκύψετε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να το λύσετε. Αυτό δεν συζητάμε. Σήμερα αυτό συζητάγαμε. Το ξέρω ότι αυτό συζητάγαμε. Σήμερα στη Βουλή αυτό συζητάγαμε και εκεί η κυβέρνηση εμφανίστηκε απομονωμένη. Εντάξει. Απομονωμένη από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Όχι, είχε μια μικρή βοήθεια από την Ελληνική Λύση. Ελπίζω να μην είναι προάγγελος
άλλου είδους μελλοντικών σχέσεων και συνεργασιών. Και εσείς κυβερνήσατε με τον Καμένο. Όχι, πρώτη, το πράγμα. Κοιτάξτε, αυτοί είναι και έχουν και συγγένεια. Είναι σίγουρο ότι έχουν συγγένεια. Με τον Καμένο δεν είχατε καμία συγγένεια. Και μάλιστα ενδιαφερόμενος να μας πει κάτι γι' αυτό. Να μας πει. Είναι σίγουρο ότι έχουν συγγένεια και μάλιστα. Περιμένει υπομονετικά. Ναι, μιλάγατε 13 λεπτά. Η σημερινή σύνθεση τη κυβέρνηση, και αυτό αφορά και τον κύριο Βορύδη και διετρούς άλλους, προφανώς παραπέμπει σε απόψεις οι οποίες είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βορύδης είναι ειλικρινέστατος. Λέει, παιδιά, εμείς πρέπει να κυβερνήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ξαναέρθει η αριστερά. Αυτό έχει πει. Και, μπορώ και να το αυτό, αυτό καταλαβαίνετε, αυτό ξεφεύγει το πιστεύει, από την αντιπαράθεση των επιχειρημάτων που θα πείσουν τον κόσμο, την ελληνική κοινωνία. Ναι. Το τέτοιο τρόπο σημαίνει και με αυτόν τον τρόπο, τον παρακρατικό. Α, εντάξει, τώρα τον εφήγεται. Ερώτημα. Τον εφήγεται. Ερώτημα. Ερώτημα. Ορίστε, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο σε αυτά τα θέματα. Όχι, ποτέ, το τελευταίο ξεκίνησε. Όχι, να τα πάρω λίγο με τη σειρά και να φτάσω και στο τελευταίο. Γιατί δεν με ακούτε εμένα. Απαντήστε στο τελευταίο. Να τελειώσουμε το τελευταίο. Θέλετε να κυβερνήσετε. Με τρόπο παρακρατικό. Ναι, και όχι, εγώ είπα. Ερώτημα έφεσε. Εγώ ναι. Έχω πει λοιπόν κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι θεωρώ απολύτως θεμητό. Εγώ δεν έχω. Η ταυτότητά μου, αν θέλετε, και η παραταξιακή ταυτότητα είναι συγκεκριμένη. Εγώ λοιπόν είμαι δεξιός. Προφανώς μάχομαι και υπερασπίζομαι αυτές τις ιδέες. Και προφανώς θέλω οι ιδέες μου να νικάνε και πράγματι να μην. Να πει με την επιλογή του ελληνικού λαού προφανώς. Γιατί πάντοτε οι ιδέες μας εκεί κρίνονται, να μην ξαναέρθει η αριστερά στην εξουσία. Αυτό είναι στην κρίση του λαού. Δεν είπατε κανείς ότι θα καταργήσουμε τίποτα ή ότι θα γίνει τίποτα παρακρατικό. Έχω πει και κάτι άλλο, για να μην αδικήσω, αν θέλετε, τη συνολική κριτική στο θέμα αυτό, ότι επειδή οι θεσμοί παράγουν ιδεολογία, πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στους θεσμούς, ώστε η ιδεολογία που θα αναπαράγεται από το ίδιο το θεσμικό επικοδόμημα να είναι μια ιδεολογία που υπερασπίζεται τις αξίες της πατρίδος και της ελευθερίας. Όπως ο αυτό καθένας, μια... όμως αυτό είναι ναι. Όπως ο καθένας το αντιλαμβάνει. Δηλαδή αυτό σημαίνει νεοφιλελεύθεροι θεσμοί. Η απάντηση λοιπόν για μένα είναι, για παράδειγμα, έχω πει κατά επανάληψη τι εννοώ σε θεσμικό επίπεδο, ότι αν, να πω από το χαρτοφυλάκιό μου, αν ανατρέψεις παραδείγματος χάρη τον εξισωτισμό που υπάρχει παραδείγματος χάρη στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται σήμερα το ελληνικό δημόσιο και πας σε ένα δημόσιο που είναι αξιοκρατικό, σε ένα δημόσιο το οποίο φτιάχνει διαδρομές καριέρας για τους δημοσίους υπαλλήλους, σε ένα δημόσιο το οποίο αμείβει διαφορετικά. Golden Boys ΔΕΗ. Καταστρατηγήσατε λοιπόν την αξιοκρατία. Εντάξει, καταστρατηγήσατε την αξιοκρατία. Κατηγορούσαμε το σπάτωλο δημόσιο εδώ και χρόνια ότι δεν δουλεύουν οι άνθρωποι και αμείβονται. Να συμφωνήσουμε σε ένα μεθοδολογικό ζήτημα, κύριε Σκουρλέτη. Αλλά επί των ημερών σας έχουμε στρατιές. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα μεθοδολογικό ζήτημα. Ενσωματώστε και αυτό στην απάντηση. Ναι, αλλά δεν γίνεται να ενσωματώνω όταν δίνω μια απάντηση μετά που λέτε ενσωματώντα και κάτι άλλο. Θα τα ενσωματώσω όλα. Ζωντανή συζήτηση. Στον ΕΦΚΑ πήρατε στελέχη από την ιδιωτική αγορά. Και μετά να παραπονήσετε. Μιλάει πολύ ώρα. Βλέπετε τώρα τις αδικίες της ζωής. Άρα λοιπόν για να συνεχίσω. Για να συνεχίσω. Αυτό λοιπόν λέω ότι αν ανατρέψεις το κλίμα εξωτισμού, τι γεννάει, αντί να γεννήσει ισοπαίδωση, αντί να γεννήσει μια αντίληψη ότι είτε δουλέψω πολύ, είτε δουλέψω λίγο, είτε προσπαθήσω περισσότερο ή λιγότερο, είτε καταφέρω τους στόχους και τους επιτύχω, είτε δεν τους κατεπιτύχω, τελικά όλοι τα ίδια λεφτά θα πάρουμε. Τελικά όλοι με τον ίδιο τρόπο θα εξελιχθούμε. Τελικά καμία διαφοροποίηση. Αυτό λέγεται εξισωτισμός. Αν το ανατρέψεις αυτό και εισάγεις μέσα μια κουλτούρα αξιοκρατίας στο δημόσιο, λέω ότι ο κόσμος ο οποίος μετέχει μέσα αυτήν την κουλτούρα αξιοκρατίας παράγει τελικώς και μια διαφορετική ιδεολογικοπολιτική συνείδηση. Για αυτή μου τη δήλωση, ναι, έχω δεχτεί. Σαν καθοδηγείτε την κοινωνία, έχω δεχτεί ισχυρή κριτική από ποιους. Από αυτούς που κατεξοχήν κατανοούν. Τώρα μιλάτε λοιπόν για μια κρατική ιδεολογία η οποία πρέπει να πετάξει έξω την αριστερά. Από αυτούς που τώρα καταλαβαίνω ποια είναι η νομοποιητική βάση των πρακτικών σας. Ακούστε, ως από αυτούς που κατεξοχήν κατανοούν την ιδεολογική λειτουργία των θεσμών και μάλιστα από αυτούς που την έχουν θεωρητικοποιήσει. Γι' αυτό ο κύριος Συρίγος θέλει να ξαναγράψει την ιστορία λοιπόν, και είπε αυτά που είπε για την επταετία στην Βουλή. Έρχομαι λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν. Γι' αυτό μειώσατε την υπόθεση του πολιτευτικού και την αξία της. Έρχομαι στο ζήτημα που απορρίπτω. Είστε πραγματικά αφοπλιστικά ειλικρινείς. Το αναγνωρίζω. Πριν πάτε στο θέμα το Βορύδη. Ερμηνεύεται με έναν τρόπο. Θα μην το χαρακτηρίσω. Κύριε Βορύδη, επειδή περιγράψατε. Εσείς ερμηνεύετε με έναν τρόπο
την ιδεολογική λειτουργία των θεσμών που δεν επιτρέπεται να το κάνει μαρξιστή. Ναι, ποιος τις έφτιαξε τις θεσμοί. Μην το κάνετε αυτό. Προσέξτε να δείτε. Εσείς που είστε μαρξιστές δεν κάνει να λέτε τέτοια. Μισό λεπτό. Δείχνει ότι δεν έχετε κατανοήσει τους βασικούς σας θεωρητικούς που χρησιμοποιώ εγώ τώρα. Όχι, όχι, όχι. Μάλλον έχετε κακοχωνεμένο το μαρξισμό. Όχι καθόλου. Οι θεσμοί αποτελούν σήμερα. Ειδικά τον γκρανσισμό του ξένου σε βάθος. Οι θεσμοί στις δημοκρατίες αποτελούν συγκρότηση. Αλίμονο αν οι θεσμοί ήταν γαλάτζοι, πράσινοι, κόκκινοι γραμμοί. Αλίμονο. Θα ήταν ένα μονοκομματικό κράτος με επίσημη ιδεολογία και αυτό είναι ολοκληρωτικό βαθύτατο. Να ρωτήσει κάτι ο Χριστιανός. Ότι υπάρχει εσωτερική αντιπαλότητα στους θεσμούς και ότι υπάρχουν εσωτερικές αντινομίες, υπάρχουν. Το να λέω όμως εγώ... Εγώ λέω συσχετισμοί, αποτυπώνονται κοινωνικοί, ιδεολογικοί και συσχετισμοί. Και συσχετισμοί στους θεσμούς. Σωστά. Είδατε πώς φωνήσατε. Όταν λέω λοιπόν εγώ ότι εμένα με ενδιαφέρει... Είναι ιδεολογικό το θέμα, κύριε Βορύδη, η αξιοκρατία. Η αξιοκρατία. Είναι ιδεολογικό. Βαθύτατα ιδεολογικό. Μισό ιδεολογικό δεν γίνεται. Μισό λεπτάκι. Σκληρά ιδεολογικό. Το δημόσιο 35 χρόνια ποιος το έφτιαξε? Το δημόσιο 35 χρόνια φτιάχτηκε. 40 χρόνια, ποιος το έφτιαξε? Φτιάχτηκε... Από ποιες κυβερνήσεις? Θα σας πω. Η αριστερά κυβερνούσε όταν έφτιαξε το δημόσιο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πώς κυβερνούσε? Να απαντήσω. Ναι. Μου κάνετε. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζετε το θέμα. Διότι μου κάνετε ερωτήσεις, μόλις προσπαθώ να απαντήσω. Όχι, γιατί μου λέτε ξανά μια άλλη ερώτηση. Όχι, μου κάνει εντύπωση η απάντηση. Δηλαδή αυτή την εντύπωση να σα κάνει και να μένετε εντυπωσιασμένοι, αλλά απλώ πρέπει να την ακούτε. Για να σα εντυπωσιάσω. Άμα δεν την ακούτε, δεν θα κυβερνούσε η αριστερά 35 χρόνια που φτιάχτηκε το δημόσιο. Με αυτό το τρόπο περιγράψετε τον ανάποδο. Σε μεγάλο βαθμό έχει συγκροτηθεί από το 80 και εκεί είχαμε κυρίως Πασόκ. Άρα λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό οι μεγάλες κεντρικές παράμετροι του τρόπου που συγκροτήθηκε το δημόσιο απηχούν αυτές τις αντιλήψεις. Αυτές που ονομάζω εγώ εξισωτικές αντιλήψεις. Και θεωρώ πολύ σημαντικό να μπορέσουμε αυτές τις αντιλήψεις να τις ανατρέψουμε. Γιατί πέφτουν από τα σύννεφα? Όταν μιλήσανε την πρώτη φορά για αξιολόγηση στο δημόσιο, θυμάστε τι έγινε. Ναι, θυμάστε τι έγινε. Η αξιολόγηση στο δημόσιο. Ο πανικός. Στη συνέχεια είστε. Ο πανικός. Εσείς ακολουθήσατε. Η μητέρα όλων των μαχών. Ακολουθήσατε αυτή την αξιολόγηση στην επιλογή των στελεχών σήμερα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι η αξιολόγηση, επαναλαμβάνω, όταν εισήχθη. Θέλω να πάω και εισήχθη από εμάς, αποτέλεσε σημείο τεράστια σύγκρουση. Κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται για όλους τους υπόλοιπους που είμαστε στον ιδιωτικό τομέα απολύτως αυτονόητη. Μα δεν ήταν τώρα η αξιολόγηση. Προσέξτε. Του 2014. Καλά. Που έλεγε ότι το 20%. Γιατί μιλάω σήμερα για ιδεολογική μεταβολή? Θα αξιολογηθούν ασανάξι. Το θυμάστε καλά τώρα. Σήμερα η μνημονιακή επιλογή ήταν αυτή τότε. Διότι όταν ψήφισα σήμερα φέτος το νόμο για την αξιολόγηση, αυτός έγινε ευρύτερα αποδεκτός. Αυτό είναι αυτό που λέω. Μάλιστα. Αλλαγή του ιδεολογικού παραδείγματος. Ένα λεπτό. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Λεπτά. Κύριε Βορύδη. Δεν με καταφέρετε να απαντήσω στο απάντη τα ίδια. Εγώ για το απόρριτο θέλω να μιλήσω τόση ώρα. Το κλείσαμε το θέμα. Για το απόρριτο θέλω να μιλήσω. Αισθάνεται ότι αγορεύει μέσα στην αίθουσα. Έτσι. Και ροκανίζει τον χρόνο. Προσέξτε. Να μιλήσω για το απόρριτο. Γιατί μέχρι να έχει μείνει ένα απάντητο ερώτημα. Μου λέει εδώ ο συνάδελφος ότι γιατί ρε παιδί μου δεν λέτε στον κόσμο σε τελευταία ανάλυση τον λόγο για τον οποίο παρακολουθεί τον Ρουλάκη. Όχι. Έτσι δεν είναι? Μου κάνει αυτό το ερώτημα. Ναι. Λέω λοιπόν, πρώτον, νομικά συμφωνήσαμε ότι αυτό απαγορεύεται. Ναι. Πάμε τώρα όμως διοντικά. Με τις ενστάσεις κάποιων πολιτικών παραγόντων. Όχι, αυτό δεν υπάρχει επ' αυτού, επιτρέψτε μου, δεν υπάρχει καμία βάσιμη ένσταση. Κάποιος άλλος μπορεί να γυρίσει να σας πει, ας πούμε, η άποψη του κ. Βενιζέλου, με την οποία εγώ διαφωνώ. Είναι ότι νομικός, δεν πρέπει. Συνταγματολόγο, έτσι. Είναι μια νομική άποψη αυτή. Επαναλαμβάνω. Είναι μια νομική άποψη. Συνεπαντήθηκε όμως στη διακυβέρνηση, κύριε. Μάλιστα. Είναι και στους σοφούς της Ευρώπης. Μάλιστα. Είναι ο κύριος Βενιζέλος. Είναι ένας άνθρωπος. Μην μου πείτε για τον κύριο Βενιζέλο τώρα. Δεν θέλω. Λοιπόν, δεν σας λέω. Να το κλείσω. Όχι, επειδή μου λες είσαι εταίρος και τα λοιπά. Μα δεν ήταν, είναι εταίρος. Αλλά ταυτόχρονα ένας άνθρωπος του οποίου αναγνωρίζω, μιλώ για μένα, την αξία του, ταυτόχρονα δεν σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω την αξία του πρέπει να συμφωνώ με όλα τι λέει. Δεν είναι τώρα. Ούτε με τον Καραμαλή. Δεν είναι και ο Μωυσής ο Βενιζέλος, ας πούμε, κατέβασε τις. Ούτε με τον Καραμαλή. Απλώς υπάρχει μια άλλη νομική άποψη. Ούτε με τον Καραμαλή, διότι σας έλεγε άκρο. Ο Καραμαλής με αυτό το οποίο λέει, λέει κάτι το οποίο δεν είναι νομικό. Πάμε, λέει, σε κάτι ιδιωτικό. Λέει τι. Πολιτικό είναι αυτό που λέει. Λέει κάτι πολιτικό. Πάμε τώρα σε αυτό. Να το κλείσουμε επιτέλους. Όχι, δεν θα το κλείσουμε. Θα σου πω τις συνέπειες. Θα σου πω τις συνέπειες. Να σας κάνω όλοι και συντάκτη φωνάζω. Θα σου πω τις συνέπειες αν το κάναμε αυτό δεκτό. Δεν σας συμφέρει, λέει ο συντάκτης μου, η ακρίβεια να κουβεντιάσουμε, γι' αυτό μένετε σε αυτό. Θα τελειώσουμε με αυτό και θα συζητήσουμε για την ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε.
Απάντηση λοιπόν. Ναι. Αυτό λοιπόν γιατί δεν είναι σωστό να γίνει. Δηλαδή τι δεν είναι σωστό να γίνει. Να κάνουμε φίλο και φτερό. Περί αυτού πρόκειται. Όχι, δεν πρόκειται. Το ζήτημα, το ζήτημα των λόγων παρακολούθησης. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Ωραία, γιατί δεν κάνει πολιτικού γιατί... αρχηγού να το πει. Με ακούς λίγο. Στο γραφείο του. Γιατί, γιατί δεν μπορώ να πω μια πρόταση, ρε παιδί. Πλάκα μου κάνετε. Μα μια πρόταση δεν με αφήνετε. Α, εντάξει τώρα. Άσε να πω μια ολοκληρωμένη πρόταση, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, να κάνω μια σκέψη, θέλει. Ναι, να θέλει να την τελειώσετε κάποια στιγμή. Βάλτε μου χρόνο. Πόσο θέλει. Ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό. Μετράω. Πάντως στο θέμα του χρόνου. Σε εσά εγγράφεται. Έτσι δεν είναι. Αν είναι τώρα. Έχετε κάνει παιχνίδι και να λέμε και τα λοιπά. Βάλε μου χρόνο. Δεν σου βάζω χρόνο, έλα να σου βάλω ένα χρόνο και τα λοιπά. Βάλα χρόνο, έλα. Κορυδευόμαστε. Όχι, του πάνε, δεν πάνε. Ένα λεπτό. Εδώ μας ανέλησε την επιτομή του κομματικού κράτους που έκτισε η δεξιά και ίσχυε μέχρι το 81. Το 81 υπάρχει μια δημοκρατική τομή όπου ακριβώς πλέον πάβει το δημόσιο. Βλέπει διαφορετικά ο Σκουλίκος. Πάβει λοιπόν το δημόσιο να είναι. Σου λέει το 81 το πήραμε το ταμείο. Δικό μας. Λάθος κάνετε. Και το χτίσαμε. Αυτό που είπα ακριβώς. Αρχίζουν και μπαίνουν πραγματικά αξιοκρατικά στοιχεία και πάβουν οι πολιτικές απόψεις να είναι το διαβατήριο λοιπόν, για να απασχολείσαι. Να τελειώσω εγώ με το θέμα του απορρίτου. Το 81. Να τελειώσω με το θέμα του απορρίτου. Και από εκεί και έπειτα έρχεται ο δικοματισμός, ο οποίος πάλι με τον τρόπο που το μεταχειρίζεται το πελατειακό, στα πλαίσια του πελατειακού συστήματος, πάλι απαξιώνει. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Να τελειώσω με το θέμα του απορρίτου. Απαξιώνει το ίδιο το δημοσίο. Σήμερα τώρα λοιπόν, σήμερα το ζητούμενο για τον κύριο Βορύδη. Δεν είναι να αναβαθμιστεί το δημόσιο, αλλά το πώς θα συρρυκνωθεί, πώς θα πεταχθεί απ' έξω. Πώς θα εισβάλλει η αγορά. Ας αφήσουμε λοιπόν τώρα βάζετε, όλα αυτά τα λόγια. Με βάζετε στο επόμενο διευθυντές θέμα. Στον ΕΦΚΑ, κακοποιημένοι διευθυντές στη ΔΕΗ, λάξει. Παντού. Να ρωτήσω κάτι, πώς είναι οι διευθυντές στον ΕΦΚΑ. Πολύ. Πώς. Πολύ. Πώς είναι 20. Πόσο αμείβονται. Είναι 20. Πόσο αμείβονται. Όσο θέλουν. Είναι 20. Είναι μέσα στον πυρήνα του κράτους. Είναι 20. Είναι αντισταγματική διάταξη αυτή. Τι να κάνουμε αφήστε, τώρα. Αφήστε, θα μας τα πει το ΣΤΕ αυτό. Εγώ σας ρωτώ κάτι άλλο. Πόσοι είναι αυτοί. Πέστε μου, εσείς πέστε μου. Σας λέω λοιπόν. Είναι 30 άνθρωποι. Ένας να ήταν, δύο ακούστε, να ήταν. Δεν έπρεπε να ισχύει. Ακούστε δηλαδή. Πόσοι είναι οι διευθυντές στο δημόσιο. Επαναλαμβάνω. 2.500. Το κομματικό κράτος που οικοδομήσαμε είναι οι 30. Για τους ειδικούς λόγους που έχει εξηγήσει ο Χατζηδάκης ότι τους χρειάζεται έτσι, ή οι 2.500 ή για τους οποίους ακολουθείτε κανονική διαδικασία. Και συζητάτε για κομματικό κράτος για τους 30. Όχι, επειδή μιλήσατε για αξιοκρατία. Ναι, βεβαίως, για αξιοκρατία. Για τους 2.500 υπάρχει αξιοκρατία. Για αξιοκρατία είναι τώρα αυτό. Για τους 2.500 υπάρχει αξιοκρατία. Ή αυτό που κάνατε σε σχέση με τις συντάξεις. Και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Που δώσατε σε δικηγορικά γραφεία. Για τον ΕΦΚΑ μιλάω πάλι. Που δώσατε σε δικηγορικά γραφεία να βγάλουν συντάξεις, αλλά που προφανώς επειδή δεν μπορούν να βάλουν τη στροφική σφραγίδα και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, πάνε πλέον και ζητάνε πολλές φορές και από κάτω την αρρωγή των ανθρώπων που χρόνια ασχολούνται με την. Ένα λεπτό. Σεβόμενος τόση ώρα το θεσμικό σα ρόλο, εσάς υπήρξατε υπουργός, εσείς είστε υπουργός. Βλέπετε ότι παραχώρησε σε πάρα πολλά ζητήματα, σας άφησα να τα εξηγήσετε και τώρα θα κάνω μια ερώτηση κρίσιμη στον κύριο Σκουρλέτη. Έδωσε 5,5 δις. Μα τι άλλο, προλαβαίνω. Δεν μου αφήνετε. Εγώ δεν απάντησα ακόμα έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει, το επισημαίνω. Το επισημαίνω. Ότι έχω προσφερθεί να απαντήσω και δεν μου επιτρέπει. Καλά, εντάξει. Καταλάβαμε. Φωνάχτε τον ένα διάγγελμα μια φορά μόνος του. Μια μισή ώρα μόνος του. Μιλάει. Ερώτηση, κύριε Σκουρλέτη. Έδωσε 5,5 δις τα μέτρα, τα οποία εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι της τάξης των 5,5 δισεκατομμύριων. Σωστά, Νίκο. Ακριβώς. Σωστά. Αυτά τα μέτρα λοιπόν τα εξήγηλε και είδαμε ότι εσείς διαφωνήσατε και θεωρήσατε ότι ήταν όλο αυτό λάθος, θέατρο, πέστε το πώς θέλετε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 5,5 δις δεν είναι ένα επαρκές ποσόν για να ενισχυθούν. Νίκο, νομίζω κυρίως οι πιο. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι ασθενέστερα και αγγίζει και ένα πυρήνα της μεσαίας τάξης. Όχι όλο, αλλά αγγίζει. Δηλαδή με έμεσους τρόπους θα δουν. Εντάξει, αν πάρει ο συνταξιούχος λεφτά, θα πάει να ψωνίσει η μεσαία τάξη. Είναι η εισφορά αλληλεγγύης που τους επηρεάζει όλους. Τους επηρεάζει όλους. Ποια είναι η ένσταση. Η εισφορά αλληλεγγύης δεν επηρεάζει όσους έχουν μέχρι 1000 ευρώ. Ναι, εντάξει. Μιλάμε τώρα για τη μεσαία τάξη, άρα, για 1000 ευρώ. Νομίζω ότι υπάρχουν περισσότεροι μισθοί στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν επηρεάζει, λέω. Δεν παίρνουν κάτι παραπάνω. Πώς στο δημόσιο δεν παίρνουν 1000 ευρώ.
Όχι, παίρνουν. Πώς ναι. Παίρνουν, λέει. Δεν λέει, λοιπόν, δεν παίρνουν. Από εκεί και έπειτα. Ποια είναι η ένστασή σας, η βασική σας αυτό. Βουλευτές, επηρεάζει τα πολύ μπορώ, ψηλά κλιμάκια. Μπορώ, κύριε Σπουλέτη, να κάνω το ερώτημα που θέλω. Άρα ποια πρόκειται... είναι η βασική σας ένσταση σε αυτά η τα βασική πεντέμι... ένσταση είναι ποια? Ότι εμφανίστηκε ένας πρωθυπουργός... Από τους 560.000 δημοσίους υπαλλήλους, αν μου τώρα κάποια στιγμή, όχι, όχι, ένα στοιχείο. Όχι, όχι, να μιλήσει, όχι, να μην μιλήσετε. Αυτό αφορά τους 480.000. Κύριε Σπουλέτη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Λέμε ότι αφορά τους 300 βουλευτές. Κύριε Βορύβη, συγγνώμη. Ό,τι θέλει θα πει. Όχι, ό,τι θέλει θα πει. Αλλά υποθέτω να κάνω έναν έλεγχο. Αν εννοείται για 30 ευρώ το χρόνο, αυτό εννοείται. 38 ευρώ το χρόνο. Πάντως, επιτρέψτε μου. Ότι τι πάντως. Αύξηση οι άνθρωποι 38 αυτοί. 38 ευρώ το χρόνο. Αύξηση χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί, επί των ημερών σας, δεν είδαν. Επί των ημερών μας, θα δούν. Δεν τα θυμάσαι καλά. Δεν είδαν. Κύριε Σπουλέτη, επί των ημερών σας, χάσατε το 40% των μισθών τους. Από το 10 ως το 15. Και το δικό τολμάτε και λέτε τώρα. Δεν μου γίνεται. Τις μειώσεις τις θυμόσαστε. Ποιες μειώσεις. Των μισθών. Μιλάμε το 13ο και το 14ο μισθό. Για δεν τον την κόψατε. Προ της εποχής σας. Ποια προ της εποχής σας. Από το 10 έως το 15 μιλάω. Η εποχή σας ήταν. Ναι, ποιος οδήγησε στην και πτώχευση. Και το Πασόκ με το οποίο θέλετε να συγκυβερνήσετε. Ποιος οδήγησε στην πτώχευση. Εντάξει, τώρα ξαναγυρίσαμε αλλά... σε αυτή τη συζήτηση. Όχι. Αλλά επιτρέψτε μου, εγώ επισημαίνω κάτι συγκεκριμένο. Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπουν άνθρωση και εσείς αυτό δεν το αναγνωρίζετε. Δεν θέλει να το αναγνωρίσετε. Τι κάνουμε τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ένα πληθωρισμό 11%, ο οποίος τους έχει εκμηδενίσει τα εισοδήματα. Τελείωσε. Ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Τόσο τρέχει ο πληθωρισμός. Άρα λοιπόν εμφανίστηκε ένας πρωθυπουργός. Εμφανίστηκε ένας πρωθυπουργός χωρίς σχέδιο. Μάλιστα. Χωρίς σχέδιο. Μάλιστα. Χωρίς σχέδιο για την ακρίβεια. Χωρίς σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Όχι τώρα, από πέρσι. Ναι. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρική το 21 και το 22 στην πρώτη και στη δεύτερη θέση. Νομίζω, Νίκο, εδώ... Στη χονδρική. Στη χονδρική. Στη λιανική, μετά την παρέμβαση. Γιατί λοιπόν, με τι κάνει τώρα λοιπόν. Είμαστε πολύ χαμηλά. Τι κάνει λοιπόν τώρα. Ο πίνακας δείχνει δηλαδή τι κάνει τώρα, ενδιαφέρον λοιπόν. Ποιο είναι τώρα. Τι κάνει τώρα. Η χονδρική ή η λιανική. Για τον κόσμο. Μισό λεπτό. Για τον κόσμο. Ποιο είναι το ενδιαφέρον. Και τα δύο. Και τα δύο, γιατί επηρεάζονται. Διότι έρχεται αυτή τη στιγμή με τον μηχανισμό που έχει φτιάξει. Όχι για να παρέμβει δομικά στη γενεσιουργό αιτία που εκτινάσει. Εξωγενής είναι ο παράγοντας αυτός όμως. Εξωγενής είναι ως ένα βαθμό. Σε μεγάλο και αυτό βαθμό. Ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά γιατί η, Ελλάδα, είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια του ρεύματος, δεν είναι εξωγενής παράγοντας εξ ολοκλήρου. Έχουν να κάνουν με την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Ο οποίος αυτά που δίνει είναι για να συντηρεί τα υπερκέρδη. Δεν παρενεύει στον μηχανισμό της χονδρικής. Στο λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν αποσυνέδεσε το φυσικό αέριο. Χρηματιστήριο ενέργειας στο εγχώριο, λέω. Στο εγχώριο, ναι, όμως αυτό επηρεάζεται και είναι συνδεδεμένο με. Όχι, 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 μην το μπερδεύετε. Το ολλανδικό χρηματιστήριο αφορά το φυσικό αέριο. Ναι, αλλά το χρηματιστήριο ενέργειας για την ηλεκτρική ενέργεια. Ναι, το φυσικό αέριο δεν έχει κουμπώσει. Παρακαλώ, αγαπητέ μου. Δεν επηρεάζεται. Αυτό ρωτάει. Η τιμή του φυσικού αερίου στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μα τώρα αφήστε με να σας πω. Αυτό ακριβώς λοιπόν σας λέω τώρα. Ότι σπάζοντας το μηχανισμό του χρηματιστηρίου ενέργειας, του εγχώριου χρηματιστηρίου ενέργειας, δηλαδή της χονδρικής τιμής, του μηχανισμού διαμόρφωσης χονδρικής τιμής εδώ στην Ελλάδα και αποσυνδέοντας το φυσικό αέριο, δεν θα είχαμε αυτό το παράλογο που συμβαίνει, η φθηνότερη παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από υδροηλεκτρικά και από τον λιγνίτη, να κοστολογείται, να τιμολογείται στο ύψος του φυσικού αερίου, του ακριβού φυσικού αερίου. Είναι αυτό που έκαναν η Ισπανία και η Πορτογαλία και δεν το κάνανε εδώ αυτή τη φορά θα Ελλάδα. Έχω λόγο. Να μην σου λέω, δεν θα σας έχει αφαιρεθεί το λόγο. Θέλει αυτή τη φορά θα πάρω το λόγο. Δεν έχω απαντήσει. Σε ερωτήμα δεν με αφήσατε να απαντήσω. Δεύτερο. Αν ίσως συμβεί αυτό τώρα. Όταν εφαρμόστηκε το από το 20. Μισό λεπτό μου επιτρέπετε να σας κάνω ερωτήσεις. Γι' αυτό μιλάω, δεν υπάρχει σχέδιο. Στο πρώτο που είπατε. Μιλήσατε ότι ουσιαστικά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτές οι επιδοτήσεις που δίνει, τα επιδόματα στους πολίτες. Μιλάω καταρχήν για τα θέματα της ενέργειας. Για την ενέργεια μιλάω κι εγώ. Αυτά τα επιδόματα που δίνει για την ενέργεια πηγαίνουν, λέτε, στις μεγάλες εταιρείες. Ουσιαστικά τι κάνουνε, επιδοτούν την εσχροκέρδεια τεσσάρων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορώ να μιλήσω, να ρωτήσω μάλλον, γιατί εγώ δεν έχω να πω κάτι, εσείς θα μας απαντήσετε. Ναι. Μέρος από αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση
είναι και από τις εταιρείες αυτές που παίρνει πίσω. Είναι. Θα σας πω. Δεν είναι. Όχι. Όχι. Θα σας πω πώς είναι τα τέτοια. Το μεγαλύτερο. Νόμιζα ότι είναι. Ένα μέρος είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα μέρος. Και ένα μέρος είναι από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Από αυτή που παίρνουν τα λεφτά της εταιρείας. Ναι. Από αυτά τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε ένα καλάθι που είναι είτε για να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε για να αποκαταστήσουν για παράδειγμα που τα παίρνουν από τις εταιρείες αυτές. Τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Αυτό θα το καταργήσει. Πώς θα το κάνετε αυτό, εποχή. Αυτό θέλω να μου πείτε. Άρα αφαιρούμε λίγο. Αφαιρούμε, μάλλον όχι λέει, αφαιρούμε πολλά και με μια προοπτική πράσινη μετάβαση. Σύμφωνοι. Εδώ ρωτάω ένα ερώτημα συγκεκριμένο, για κύριε Σκουλέτη. Αφήστε τον κύριο Βορύδη. Εγώ σας ρωτάω και σας ρωτάω λοιπόν, πώς θα το κάνετε αυτό. Δηλαδή, θα βάλετε χέρι στις εταιρείες αυτές. Εμείς είπαμε θα... συγκεκριμένα. Όχι, εμείς είπαμε συγκεκριμένα. Όχι, τι είπατε τώρα, πρώτα θα μου πείτε. Αυτό δεν λέω. Να σας πω πέντε προτάσεις. Λοιπόν, πόσο... Να σας πω πέντε προτάσεις. Όχι πέντε. Πόσο φόρο θα τους βάλεις. Να σας πω πέντε προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, υπήρξε μια εξαπροσπάθεια εξαπάτησης του κόσμου με την ιστορία των υπερκερδών. Τα οποία υποτίθεται ότι θα τα βρίσκαμε. Προσπαθήσανε να επιβάλλουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μια μεθοδολογία ώστε να τα μινιμάρει. Και μέχρι τώρα που μιλάμε, αυτό το οποίο είχε εξαγγελθεί από τις αρχές του καλοκαιριού, ακόμη δεν ξέρουμε το ύψος αυτών των υπερκερδών, τα οποία υποτίθεται θα φορολογηθούν. Εσείς τι θα κάνετε, αυτό ρωτάω. Άρα λοιπόν, εμείς είπαμε ότι τα υπερκέρδη αυτά είναι της τάξης των 2 και πλέον δισεκατομμυρίων και θα έπρεπε να φορολογηθούν με ειδικό φορολογικό συντελεστή. Ένα. Δύο, ναι. Δεύτερο. Λενικό, δεύτερο. Να αποσυνδέσουμε, όπως σας είπα, μέσα από αυτό, να μου το εξηγήσετε λίγο. Δηλαδή το target model το οποίο. Ξεκίνησε επί Υπουργείας κυρίου Σταθάκη. Δεν ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε, από πού και τι. Όχι. Από τότε δεν είχε νομοθετηθεί. Το target model είναι από τότε ήταν. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα το σπάσετε. Ναι, απαντήστε συνολικά. Ναι. Δηλαδή, η πρόταση, θα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα που θα ανέβει στη ΔΕΘ να πει ότι εγώ θα αποσυνδέσω την τιμή του φυσικού αερίου μονομερώς. Και θα φύγω από αυτό το κομμάτι και θα κάνω στο εσωτερικό, στο ενεργειακό χρηματιστήριο. Και τρίτο, ναι. Και θα απαντάτε συνολικά, έχουμε εμείς την επάρκεια να δώσουμε ενέργεια για τη χώρα, από την εσωτερική αγορά. Θα σας πω. Λοιπόν, εμείς αυτό που προτείνουμε άμεσα να γίνει είναι ακριβώς να ακολουθηθεί το ιβηρικό μοντέλο. Δηλαδή η αποσύνδεση, το σπάσιμο, η αναστολή. Ναι. Τη λειτουργία του εγχώριου χρηματιστηρίου. Δεν χρειάζεται εγκρίση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το πέτυχε. Μόνο μερός. Γιατί το πέτυχε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Γιατί προφανώς έχει περισσότερες πηγές. Και... Ναι, γιατί η Γαλλία πέτυχε και εξαιρέθηκε και ιδιωτικοποίησε στο 100% την αντίστοιχη γαλλική ΔΕΗ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις. Αρκεί να το θέλεις. Σήμερα δε στην Ευρώπη ακριβώς συζητιέται αυτό το πράγμα. Άσχετα αν μπορούν να συμφωνήσουν. Αλλά μου πήγατε μόνο σε ένα θέμα. Αυτό συζητάνε. Δηλαδή τώρα. Οι ενστάσεις σας. Αυτό συζητάνε. Αφορούν τώρα. Την ενέργεια, βέβαια. Άρα λοιπόν. Αυτό είναι. Μα συγγνώμη. Στο πακέτο αυτό. Έτσι. Η ενέργεια ήταν αυτή η οποία αυτό τροφοδότησε είναι. Αυτή ναι. Την εκρηκτική αύξηση τιμών. 17 με 24% έχουν αυξηθεί τα βασικά προϊόντα κατανάλωσης του σούπερ μάρκετ. Γιατί εκεί δεν υπάρχει παρέμβαση στο σκέλος του ΦΠΑ. Ενός ΦΠΑ, ο οποίος έχει υπεραπόδοση. Υπεραπόδοση 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, τι γίνεται λόγω τώρα. Λόγω του πληθωρισμού. Ακριβώς. Λόγω της αύξησης των τιμών, ο ΦΠΑ έχει φέρει υπερέσοδα. Ένα μέρος από αυτό τα ξαναγυρνάει πίσω η κυβέρνηση. Ωστόσο όμως. Καλό είναι αυτό. Ένα μέρος. Όχι, είναι μια κοροϊδία, θα έλεγα. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί πρόκειται από τον ίδιο τον κόσμο. Παίρνει λοιπόν τριπλάσια από τη μία τσέπη και δίνει ψίχουλα από την άλλη. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να αναχαιτήσουμε τον πληθωρισμό, θα έπρεπε να κάνουμε δομικές παρεμβάσεις εν τη γενέση αυτής της διαδικασίας. Μείωση φόρων δηλαδή. Μείωση λοιπόν του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Που δεν το έχει κάνει. Το έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάνω από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες. Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πλαφόν στη λιανική και στη... καλύτερα. Ακριβώς. Πρώτη στα ανάγκη. Μακαρόνια, στις πατάτες, στη στο ρύζι, ναι. Στη θα ζάχαρη. Θα κρατικοποιήσατε και τη ΔΕΗ. Μαθαίνω κάτι τέτοιο. Ότι θα πει στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΗ πρέπει να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο. Βλέπετε λοιπόν το γεγονός. Βλέπετε λοιπόν ότι τη στιγμή της ενεργειακής κρίσης που έχεις ανάγκη ως κράτος, ως πολιτεία από εργαλεία, η ΔΕΗ αντί να συμπεριφέρεται στη βάση του δημόσιου συμφέροντος, αυτό να προσπαθεί να εξυπηρετήσει, κοιτάει τη μετοχή της. Άρα θα πάρετε πίσω μετοχές και τον έλεγχο της ΔΕΗ.
Εμείς λοιπόν θα ακολουθήσουμε ένα σχέδιο που ακριβώς θα υπάρχουν οδηγήσει. Γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, υπάρχουν και χρήματα, διότι ούτως ή άλλως τα 2,5 δισεκατομμύρια, πόσα λέει, 1,200 πόσα δίνει και μπορεί να γίνουν 2 που δίνονται κάθε μέρα για τους λογαριασμούς, αυτή τη στιγμή δεν είναι τόση καν η χρηματιστηριακή. Δεν είναι καν τόση η χρηματιστηριακή αξία της. Δεν είναι καν τόση η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ. Θα πάρετε και τον άρα, έλεγχο. Άρα λοιπόν, πρόκειται για ένα βαρέλι δίχως πάτο αυτή τη στιγμή που συντηρεί τα υπερκέρδη των ολίγων εις βάρος της κοινωνίας. Θα πάρετε και τα δίκτυα. Νίκο, ναι, θες να κάνεις τώρα την ερώτηση ή να πάω σε break μου, καλύτερα. Άλλη μια ερώτηση που είναι για το δεύτερο. Ναι, να πάω σε break. Αγαπητέ Νίκο, τελειώνω μισό λεπτό. Για το ΔΔΕ. Για το ΔΔΕ. Γιατί το 49% έπρεπε να δοθεί σε ένα ξένο φαντς το οποίο εκμεταλλεύεται τις ασφαλιστικές. Άρα πάμε σε ένα πρόγραμμα κρατικοποιήσεων. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα επανέλθουν τα δίκτυα ενέργειας όπως έχουν γίνει στη Γερμανία. Στη Γερμανία, σε τοπικό επίπεδο, επειδή δεν είναι ενίο το δίκτυο, έχει γίνει αυτό τελευταία δεκαετία. Όχι. Νίκο, να μου επιτρέψει να πρέπει να πάω σε τέτοιες αποιδιωτικοποίησεις. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό σύντομο, γιατί εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη είδηση από τον κύριο Σκουρλέτη. Είδηση υπό την έννοια ότι αυτό είναι το πρόγραμμά τους, δηλαδή. Δεν λέει κάτι ξεχωριστό. Και βλέπω τον κύριο Βορύδη έβαλε τα γυαλιά. Για να διαβάσει, φαίνεται κάτι γύρω από αυτό για τις μετοχές, μάλλον θα διαβάζει τις ΔΕΗ. Λοιπόν, λέει ο κύριος Σκουρλέτης ότι έχουν ένα project, ένα πρόγραμμα, όπως το λέμε, να επανέλθει η ΔΕΗ στο ελληνικό δημόσιο και η ΔΔΕ. Αυτό μου είπατε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και παρερχόμαστε για να το ολοκληρώσουμε.
Λοιπόν, κύριε Σκουλέτη, αν ολοκληρώσατε, γιατί πρέπει να μας απαντήσει. Όχι να μας απαντήσει, να μας πει. Μια ερώτηση μόνο εκκρεμή. Παρακαλώ, Νίκο, με συγχωρείτε. Εκτός από τη ΔΕΗ, σκέφτεστε να κρατικοποιήσετε και κάποια τράπεζα ή να έρθει στον έλεγχό σας κάποια τράπεζα, ώστε κοιτάξτε, να μπορείτε να διαχειριστείτε και τα δάνεια και όλα τα σχετικά. Η τραπεζική αγορά αυτό. Για να λειτουργήσει εποφελώς της οικονομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων, προϋποθέτει μια ισχυρή δημόσια τράπεζα, δηλαδή υπό δημόσιο έλεγχο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τράπεζες οι οποίες έχουν στη μεθοδική του σύνδεση αυξημένη παρουσία του δημοσίου. Όπως η Εθνική, ας πούμε. Το οποίο όμως δεν ασκεί τα δικαιώματά του. Άρα θα ασκήσει δικαιώματα σε κάποια πρέπει, από αυτές τις τράπεζες. Άρα πρέπει να τα ασκήσει. Για την Εθνική μιλάει. Δεν ξέρω, ο κ. Σκουλέτης. Δηλαδή η Εθνική θα έρθει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλα ζητήματα. Δεν υπάρχει ανάγκη για τράπεζα μικροπιστώσεων. Άλλο λέω. Δηλαδή, εδώ το μεγάλο πρόβλημα. Για συστημική τράπεζα, λέμε. Ναι, εντάξει, για το άλλο που λέτε. Εντάξει. Μισό λεπτό. Ναι. Εδώ το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των επιχειρήσεων είναι ο αποκλεισμός τους από τον δανεισμό. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ ρωτάω. Εντάξει, όταν το 95% είναι εκτός. Μα δεν σου λέω. Τι κάνουν οι τράπεζες. Λέω. Προσέξτε, ο κ. Σταϊκούρα σήμερα και τελειώνω με αυτό. Όχι, όχι. Θα ανακοίνωσε πρώτα, ότι μειώθηκε ο αριθμός των κόκκινων δανείων. Είναι έτσι. Σήμερα έκανα ανακοίνωση. Και πανηγυρίζει με αυτό. Ναι, αλλά ποιοι τα έχουν πάρει τα κόκκινα δανεία. Στα χέρια τους και πώς. Και τώρα πώς μην σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Γιατί άρα υπάρχει, πηγαίνουμε στα ζητήματα της πρώτης κατοικίας, των πληστηριασμών, του πτωχευτικού κώδικα. Ανοίγουμε ένα τεράστιο. Ναι, αλλά είναι και δικά σας στελέχη που έχουν εμπλακεί σε αυτό. Τώρα, λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Η Εθνική Τράπεζα είναι αυτή η οποία, στην οποία το δημόσιο έχει ισχυρή παρουσία. Άρα να υποθέσω ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα επανέλθει στο καθεστώς λοιπόν, στο προηγούμενο. Γιατί με το λέτε, εγώ σας είπα, για να έχετε λίγο αγωνία και να καθίσετε στους δέκτες σας. Εγώ δεν έχω αγωνία. Το Σαββατοκύριακο να ακούσετε τον κύριο Τσίπρα. Σας υπόσχομαι ότι και να μου το έτσι, πείτε είναι. Τώρα, εγώ θα κάτσω να το ακούσω. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να έχω αγωνία. Θα με καλέσετε την επόμενη φορά χωρίς τον κύριο Βορύδη, γιατί μιλάει πολύ. Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο, όχι, είναι ήσυχο. Είναι ήσυχο. Ερωτάω, είναι η Εθνική Τράπεζα, κύριε Σκουλέτη, γιατί δεν μου το λέτε δηλαδή. Σας είπα, αυτή τη στιγμή στην Εθνική είναι το, από ό,τι γνωρίζω, στην σύνθεσή της το ελληνικό δημόσιο έχει, έτσι, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος. Άρα λοιπόν η Εθνική Άρα, Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα προσφέρεται περισσότερο για κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Κύριε Βορύδη, μίλησε για κρατικοποιήσεις ο κύριος Σκουλέτης. Γιατί, όπως είπε, η ΔΕΗ. Αριστερός είναι ο άνθρωπος, τι θα λέει. Ιδιωτικοποιήσεις. Και τι είναι τώρα αυτό που λέτε, απάντηση. Μια χαρά απάντηση. Διότι αυτό ουσιαστικά οι πολιτικές αυτές προσδιορίζονται κυρίως από τα συγκεκριμένα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά του κάθε χώρου. Απλώς το πρόβλημα για να εξηγήσω ποιο βρίσκεται εδώ. Ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια βαθύτατη ενεργειακή κρίση. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτή η ενεργειακή κρίση συμβαίνει όχι γιατί υπάρχει μια δυσλειτουργία της αγοράς, αλλά γιατί υπάρχει ουσιαστικά η χρήση του φυσικού αερίου ως γεωπολιτικού όπλου από την πλευρά της Ρωσίας. Άρα λοιπόν έχουμε 1200% αύξηση του φυσικού αερίου. 1200%. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει προηγούμενο του ποτέ. Και η απάντηση στην οποία μας είπε ο κ. Σκουλέτης αυτό είναι ότι θα κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Γιατί όμως εξήγησε. Και ρωτώ εγώ. Με συγχωρείτε, είπε. Επειδή η ΔΕΗ θα κρατικοποιηθεί, ναι, θα φθηνίνει το φυσικό δεν αέριο. Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα να αποσυνδέσουμε το χρηματιστήριο. Μα μπορώ να πω τώρα. Όχι, όχι, γιατί αν είναι να αλλάζουμε αυτά που είπα, δεν σας είπα αυτό. Αυτά με στεναχωρούν πάρα πολύ. Επιπλέον η ΔΕΗ. Με στεναχωρεί πάρα πολύ. Το ότι δεν μπορούμε να στεναχωριέμαι. Το ότι δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Εγώ δεν είμαι που στεναχωριέμαι. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Γιατί εγώ σας ακούω τώρα 20 λεπτά να μονολογείτε και να εκθέτετε το φοβερό σας σχέδιο. Κάνω μια κριτική παρασύνδεση και θέλετε να με σταματήσετε. Εάν πλήγωσε ένα στον άλλο. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ όχι, σταματάω. Αν ένας ό,τι έχει πει ο κύριο Σκουλέτης μια χαρά είναι. Όχι, θα κάνουμε κρατικοποιήσεις. Χαίρομαι που σας έπεισα. Και θα κάνουμε. Όχι, δεν με πείσατε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Όχι, να τον αφήσουμε, σας παρακαλώ. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Αλλά του λέω σε σχέση με το χρηματιστήριο. Με τη ΔΕΗ σας είπατε. Χωρίς πλάκα τώρα. Ή θα κάνουμε συζήτηση ή την επόμενη φορά να φωνάξει τον κύριο Σκουλέτη να πει τη δυο σα. Αν είναι στο τέλος να χάσουμε την ψυχραιμία. Εγώ δεν κάνω την ψυχραιμία μου, αλλά δεν μπορώ και να μιλάω από πάνω σα. Και να μιλάτε εσείς επάνω μου. Αυτό δεν γίνεται. Κύριε Βορύδη, μην ασχολείστε με αυτό. Συνεχίστε. Δεν θέλω να με διευκολύνετε. Συνεχίστε. Μίλησε για την Εθνική Τράπεζα και για τη ΔΕΗ. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Ωραία. Γίνεται αύριο το πρωί η κρατικοποίηση ΔΕΗ. Δεν συζητώ πόσα λεφτά κάνει, δεν συζητώ τι νόημα έχει, δεν συζητώ τίποτα. Λέω, επειδή έγινε η κρατικοποίηση ΔΕΗ, τα 1200% φυσικό αέριο και η επίπτωσή του και η συμμετοχή του και ο Λιγνίτης, θα δούμε και το Λιγνίτη. Θα κρατικοποιήσουμε και τους Λιγνίτες, θα κρατικοποιήσουμε και τα δίκτυα, θα κρατικοποιήσουμε και την τράπεζα. Θα γίνουν όλα αυτά. Ρωτάω λοιπόν εγώ, την επόμενη μέρα αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα είναι φτηνό?
Το 1200%. Το 15 με 19 δεν ανέβηκε ούτε ένα ευρώ. Το 1200%. Το 15 με το 19 δεν ανέβηκε ούτε ένα ευρώ. Το 15 με το 19 είχε 1200% αύξηση το φυσικό αέριο. Το 15 με το 19 από εξωγενείς λόγους. Επειδή είχαμε πόλεμο στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι στην πραγματικότητα η σύγκρουση που θα υπάρχει θα είναι σύγκρουση δύο κόσμων και δύο λογικών. Τον ένα τον έχουμε δοκιμάσει. Προφανώς το μόνο το οποίο θα γίνει από την κρατικοποίηση τη ΔΕΗ, έτσι και επιχειρήσει να έχει αυτήν την ατιμολογία, είναι να εξαναγκάζεται, ο φορολογούμενος να πληρώνει συνεχείς αυξήσεις με το κεφαλαίου της ΔΕΗ για να πληρώνει τις ζημιές. Γιατί αυτό θα φτιάχνει θηριώδεις ζημιές. Άρα λοιπόν, τώρα κανένα σχέδιο δεν υπάρχει. Μα το λέτε αυτό τώρα. Κανένα σχέδιο τώρα πληρώνει τα υπερκέρδη και κρυώνει. Πάμε τώρα. Και δεν ακούστε, έχει επιχείρηση να πληρώσει λογαριασμούς. Ακούστε, μα τι λέτε ακούστε τώρα. Να ολοκληρώσουμε. Δεν σα διακόψω. Και ανεβάζετε του τόνου και δεν μιλάτε για το ποιο χάνει την ψυχραιμία του τώρα. Μα δεν είναι λοιπόν, συνεχίστε, κύριε, πάμε τώρα. Συνεχίστε. Προσέξτε. Και τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, επειδή τώρα μιλάμε για υπερκέρδη. Ναι. Γιατί κάτι είπε τώρα προηγουμένω, είπε ένα άλλο για το ταμείο. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τι έχουμε κάνει. Εκείνο που κάναμε είναι την αποσύνδεση στην πραγματικότητα τη τιμή του φυσικού αερίου από την συνολική διαμόρφωση τη τιμή του ενεργειακού μείγματος. Τι σημαίνει αυτό πάρα πολύ απλά. Αν ανοίξετε τώρα εδώ την εφαρμογή σας, τώρα έχει μια εφαρμογή, θα δείτε ότι το φως που καίμε εδώ διαμορφώνεται από μια σειρά από παράγοντες ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα. Κάτι βάζουν οι ΑΠΕ, κάτι βάζουν οι ανανεώσιμες πηγές, κάτι βάζει ο λιγνίτης, κάτι αέριο. Βάζει το πετρέλαιο, κάτι βάζει το φυσικό αέριο. Προσέξτε. Μα αυτό πρέπει να αλλάξει. Προσέξτε. Αυτό πρέπει κάτι να αλλάξει. Βάζει το φυσικό αέριο. Μέχρι χτες, αυτή η τιμή την οποία ερχόταν στον καταναλωτή. Πριν την αύξηση, λέτε. Προσέξτε. Πριν και την παρέμβασή μας. Όχι. Πριν την παρέμβασή μας. Λέμε πριν τον πόλεμο, μιλάτε. Πριν τον πόλεμο, ναι. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, τι γινόταν αυτή η μέση τιμή. Ανάλογα λοιπόν με το πώς φτιαχνόταν. Δεν είναι μέση τιμή. Μα δεν το ξέρετε καλά. Αφήστε λίγο να πω. Μα δεν είναι η μέση τιμή. Είναι η ανώτερη οριακή τιμή. Το ακριβό φυσικό αέριο. Με έχετε καταπονήσει. Μην το κάνω τώρα. Δεν μπορώ τώρα. Αφήστε λίγο. Τώρα πρέπει να το μάθετε αυτό. Δεν θέλω να κάνω να μου μάθετε. Δεν το ξέρετε. Αφήστε με να πω. Δεν είναι η μέση τιμή. Η τιμή λοιπόν δεν ακούγεται. Αυτά είναι τα υπερκέρδη στα οποία αναφέρεται. Η τιμή αυτή λοιπόν κατέληγε ανάλογα με τις διαφορετικές τιμές οι οποίες μπαίνανε στο σύστημα, γιατί άλλη τιμή έχει η ΑΠΕ, άλλη τιμή έχει ο λιγνίτης, άλλη τιμή έχει το πετρέλαιο, άλλη τιμή έχει το φυσικό αέριο. Ναι. Τι σήμαινε αυτό? Πολύ σωστά. Αυτό στην πραγματικότητα γύρναγε και διαμορφωνόταν μια τιμή στην οποία πληρωνόντουσαν όλοι, όπου ουσιαστικά αυτό ήταν ένας μηχανισμός, να το πω διαφορετικά, προκειμένου αφενός οι φτηνότεροι να ενισχύονται. Γιατί να ενισχύονται οι φτηνότεροι? Διότι μπορούσαν να εξελιχθούν και τελικώς να φτηνένει γενικότερα το μείγμα. Ναι. Αυτό λειτουργεί όταν οι διαφορές είναι φυσιολογικές. Όταν το ένα πάει στο Θεό, φτιάχνει τεράστια κέρδη για τους φτηνούς. Τεράστια κέρδη για τους φτηνούς. Και αυτό το οποίο κάναμε είναι τι? Ότι αυτά ουσιαστικά πήραμε πίσω, αποσυνδέοντας τον μηχανισμό αυτό, βάζοντάς τα στο ταμείο και γυρνώντας τα στον κόσμο. Αυτό που είπε πριν ο κύριος Κουρλέτης είναι ότι μας κάνει κριτική, γιατί αυτά που γυρνάμε πίσω στον κόσμο, δώσαμε 1,9 δις αυτό το μήνα, τον ναι, προηγούμενο. Ναι. 800 προϋπολογισμός. 1,1 είναι από αυτό. Αυτό λοιπόν, σωστά. Αυτό λοιπόν ο κύριος Κουρλέτης λέει, α, αυτό όμως έπρεπε να προοριστεί για να γίνουν πράσινες επενδύσεις. Όχι. Προσέξτε, να πάρω λοιπόν εγώ τώρα τα λεφτά του κόσμου που μπορώ και πληρώνω το 90% της επιβάρυνσης των οικιακών τιμολογίων, το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του κόστους του, το απορροφά αυτός ο μηχανισμός, να κοιτάξω τώρα να πάω να κάνω πράσινες επενδύσεις. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι χάρη σε αυτή την επιλογή του Πρωθυπουργού, χάρη σε αυτή την επιλογή του Υπουργού Ενέργειας, αυτή τη στιγμή μπορούμε και στηρίζουμε αποτελεσματικά τα νοικοκυριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αντί γι' αυτό τώρα, η απάντηση που μας προτείνει ο κύριος Κουρλέτης είναι πια να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. Άμα κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ, σωθήκαμε. Τι γίνεται λοιπόν, πού είναι που δεν το ξέρει ο κύριος Βορύδης. Έτσι. Ότι δεν βρίσκεται πίσω από την εσχροκέρδεια που γίνεται. Η εσχροκέρδεια που γίνεται. Μισό λεπτό τώρα. Ότι θα κρατήσει τεχνητά χαμηλά τα τιμολόγια. Μισό λεπτό τώρα. Τεχνητά χαμηλά τα τιμολόγια. Να κρατήσει. Αυτή είναι η μόνη λογική της κρατικοποίησης. Ο επόμενος τι θα κάνει? Θα βρίσκεται τελείως εκτός αγοράς. Λοιπόν. Αφού λοιπόν θα βρίσκεται εκτός αγοράς, τι θα κάνει? Θηριώδεις ζημιές. Αυτές τις ζημιές ποιος πρόκειται να τις πληρώσει? Φυσικά ο φορολογούμενος, αφού θα είναι κρατική.
Άρα, να ξαναφτιάξουμε ένα κύκλο χρέους, εκεί που το αφήσανε, να ξαναφτιάξουμε ένα κύκλο χρέους αυτής της επιχείρησης, χωρίς επίσης στην πραγματικότητα να έχουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα κόστη που συζητάμε σήμερα. Γιατί αυτό που συζητάμε σήμερα, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια οριακή αύξηση του συστήματος. Λοιπόν, δεν αυξήθηκε 5%. Δεν αυξήθηκε 10%. Θέλει να κάνει μια διευκρίνηση. Μιλάμε για μια θηριώδη αύξηση, η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Να τελειώσω και με την άλλη επιχείρημα, με τους έμεσους φόρους. Γιατί και εκεί χρειάζεται μια απάντηση. Τι λέει ο κ. Κουλέτης, γιατί δεν έχετε μειώσει την έμεση φορολογία στα καύσιμα, γιατί δεν μειώνετε την έμεση. Το ΦΠΑ. Και τον ειδικό φόρο. Τους υψηλότερους έχουμε. Σωστά, βεβαίως. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό με το οποίο μπορούμε να κάνουμε πολιτική στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ας υποθέσουμε αυτό το ποσό είναι χ. Εντάξει. Αυτό το ποσό έχουμε. Δεν έχουμε ένα άλλο. Αυτό έχουμε. Γιατί αυτό μας επιτρέπεται δημοσιονομικά, αυτή τη δυνατότητα έχουμε. Σωστά. Σωστά. Παίρνουμε αυτό το ποσό και τι κάνουμε, στοχευμένες στηρίξεις. Τα δίνουμε εκεί που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Τι σημαίνει μείωση των φόρων? Πρώτον, σημαίνει ότι ουσιαστικά ωφελείται περισσότερο από αυτή τη μείωση αυτός που καταναλώνει περισσότερο. Το καταλαβαίνουμε γιατί. Είστε σοσιαλιστής, κύριε Βουλή. Όσο μεγαλύτερη κατανάλωση κάνει. Η φιλελεύθερη οικονομία λέει μειωμένους φόρους. Μειωμένους φόρους, σωστά. Λοιπόν. Μειωμένους φόρους εμείς έχουμε προτεραιοποιήσει. Και εμείς είμαστε αυτοί που μειώνουμε τη φορολογία. Ποια φορολογία μειώνουμε? Μειώνουμε την άμεση φορολογία. Μειώσαμε τον ένφια. Μειώσαμε το φόρο εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα. Μειώσαμε το φόρο εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα. Μειώσαμε το φόρο στα αγροτικά σχήματα. Μειώσαμε την εισφορά αλληλεγγύης. Αλλά προσέξτε. Σε 800.000. Προσέξτε. Έτσι, μπράβο. Σε όλους το μειώσαμε. Άρα λοιπόν. Προσέξτε. Στη διανομή μερισμάτων. Προσέξτε. Στη διανομή μερισμάτων. Βεβαίως. Στη διανομή μερισμάτων. Άρα λοιπόν, εμείς μειώνουμε την άμεση φορολογία. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα με την άμεση φορολογία, ειδικά τώρα. Αυτός λοιπόν που πρόκειται να ωφεληθεί περισσότερο, δεν είναι αυτός που έχει περισσότερο ανάγκη, είναι αυτός που κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Ποιος κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση? Αυτός που έχει τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες. Επόμενο ερώτημα. Μία μείωση των έμεσων φόρων σημαίνει απαραίτητα ότι οδηγεί και σε μείωση των τιμών? Τι κόστο από αυτό θα διατηρηθεί και θα πάει στην τσέπη στην των εμπόρων? Είναι χαμηλότερη. Άρα λοιπόν. Στη Βουλγαρία είναι χαμηλότερη. Η Βουλγαρία. Στη Βόρεια Μακεδονία είναι χαμηλότερη. Η Βουλγαρία. Που έχει χαμηλότερους φόρους. Η Βουλγαρία. Φόρους. Ακούστε εδώ κάτι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η Βουλγαρία. Βλέπουμε τα συγκριτικά. Έχει την ίδια αγοραστική δύναμη και το ίδιο επίπεδο ζωής με την Ελλάδα. Αλλά σε γενικότερη... Διότι προφανώς οι τιμές. Ακούστε. Οι τιμές προφανώς. Αυτό να το λέτε όμως και στις τιμές της λιανικής του ρεύματος που ανταποκρίνονται. Που συγκρίνει τις τιμές της λιανικής του ρεύματος λοιπόν, την Ελβετία με την Ελλάδα. Ποια είναι Α, λοιπόν. Δεν μπορεί να μας τα λέτε για και έτσι να ηρεμήσουμε και να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, γιατί τελειώνουμε τώρα. Λοιπόν, έτσι, μπορώ να πω κάτι για να κλείσουμε. Δεν έχουμε ή θα μου απαγορεύσει. Όχι, άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, εγώ χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση ειλικρινώς. Διότι αποκαλύπτονται δύο διαφορετικές πολιτικές, το είπατε αυτό, ιδεολογικές να πω εγώ αυτό που θέλω και οικονομικές. Να πείτε αμέσως. Έτσι. Λίγο υπομονή. Εσείς θα το δώσετε το λόγο τώρα. Από μένα τον ζητάει να δώσω και εγώ το λόγο. Αφού θα τον ζητήσει από εσάς, θα τον δώσετε εσείς όπου τον ζητάει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αποκαλύπτονται δύο διαφορετικές πολιτικές, οικονομικές, ιδεολογικές απόψεις. Από τη μια μεριά. Είναι μία άποψη που δοκιμάστηκε. Και δική που δοκιμάστηκε γιατί δοκι... και επομένως έχουμε εμπειρία και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Εσάς δεν δοκιμάζετε η άποψή σας. Βεβαίως και δοκιμάζετε. Και φέρνει αποτέλεσμα. Βορύδη, είστε φιλελεύθεροι. Βεβαίως. Ναι, να λειτουργήσει η αγορά με μειωμένους φόρους. Βλέπουμε κρατικές παρεμβάσεις. Εσείς αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να απαντηθεί. Αυτή τη στιγμή. Εσείς βλέπετε όρους αγοράς στην ενεργειακή αγορά? Γιατί εγώ βλέπω μόνο γεωπολιτικούς όρους. Ναι, τίποτα τις αγοράς. Άρα οι αγορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ειδικές συνθήκες. Άρα σήμερα έχουμε συνθήκες. Άρα είστε υπέρ του κρατικού παρεμβατισμού. Γιατί κατηγορείτε τον κύριο Σκουρλέτη? Γιατί θα ο κύριος Σκουρλέτης είναι σε ειδική θέλει περίπτωση. Να κάνει. Πρώτον, διότι αυτό το οποίο προτείνει είναι αλυσιτελές. Ή το κάνει, δεν το κάνει, θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Διότι εμείς δεχόμαστε αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις μόνο σε συνθήκες ακραίας κρίσης. 7 λεπτά. Η κανονικότητα είναι η λειτουργία της αγοράς. Το εξαιρετικό
είναι η παρέμβαση όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην πραγματικότητα τη ρωσική επίθεση σήμερα. Ναι. Αυτό είναι που μας συμβαίνει. Ωραία. Μάλιστα, κύριος ωραία. Να κλείσουμε και με τη ρωσική επίθεση. Το πούμε. Να μου το θυμίσετε. Ναι, μα να κι αν είχα ένα ακόμα πεδίο, γιατί έτσι, έτσι. Έχετε έτσι και ένα ισχυρά ρωσόφιλο ρεύμα. Ωραία, εδώ. Ωραία. Και κολοκοτρώνει με το ρωσικό κόμμα ήταν. Προσέξτε. Ναι, δεν είναι ακριβώς ίδιες αναλογίες. Νομίζω άλλο του συνδέει συναισθηματικά με τη Ρωσία. Ήταν τσαρική Ρωσία. Προσέξτε. Σίγουρα δεν μας συνδέει οι μαφιόζικες πρακτικές. Όχι, σας συμβαίνει ενδεχομένως η δηλαδή κομμουνιστική ιστορία της Ρωσίας. Αυτές που κυριαρχούν. Ενδεχομένως. Οι μαφιόζοι και οι ολιγάρχες. Συναισθηματικά. Έτσι, τέτοιους θα συναντήσουμε. Όχι στον δικό μας πολιτικό χώρο. Σε άλλους πολιτικούς χώρους μαφιόζους συναντάμε και σε να μην μιλήσει ο κ. Κουλέτη. Γιατί το κάνετε, δεν τον αφήνετε ιστορικά. Βρίσκεται σε κατάσταση. Ελάτε. Οργασμού θα μπορούσε. Όχι, μόλις είπατε περί κρατικοποιήσεων τελείωσαν όλα. Είδε σκοτάδι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, αν είχαν μειωθεί, τι, πού θα μας είχαν οδηγήσουν, θα είχαν μειώσει το κόστος παραγωγής, το κόστος εμπορίας, το κόστος μεταφορών. Άρα δεν θα είχαν τροφοδοτήσει όλο αυτό τον κύκλο της ακρίβειας. Άξιζε λοιπόν αυτό το εργαλείο. Ξέρετε, η φόροι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι σαν το ακορντεόν. Mm-hmm. Πρέπει να ανοιγοκλίνει. Ωραία. Θα μπορούσε λοιπόν να είχαν μειωθεί και άρα ίσως να είχαμε γλιτώσει μερικές μονάδες στον πληθωρισμό. Πώς αντιπαρέρχεστε αυτό που είπε, συνεχίζω ότι, λοιπόν. Δηλαδή ότι αν μειωθεί λοιπόν. Αυτά θα υποφεληθούν οι έχοντες. Μισό λεπτό. Πώς οι έχοντες, το παράδειγμα της Καγιέν, της 50 Καγιέν, οι έχοντες είναι οι αγρότες. Που αυτή τη στιγμή δεν έχουν, ας πούμε, το κόστος έχει ανέβει. Όχι, στα ύψη. Όχι, λέω πώς αντιπαρέρχεστε αυτή που, την... Που τα λοιπάσματα, ξέρετε, που έχουν πάει αυτή ξέρω, τη στιγμή. Πολύ καλά, ξέρω. Που σφάζουν αυτή το ζωικό κεφάλαιο, επειδή δεν μπορούν... Επειδή δεν μπορούν... Έχετε κάνει και αγροτική, το ξέρω. Είναι το αγαπημένο σας υπουργείο ήταν αυτό. Λοιπόν, απορώ πώς το αφήσατε. Υπηρετώ όπου με τάξουν. Τι να κάνω. Προσέξτε τώρα να δείτε. Και πάνω στον ειδικό. Όχι, δεν το πάμε έτσι. Πόσα λεφτά δίνουμε για τις ζωοτροφές και πόσα λεφτά δίνουμε για τις τρεις χρονοτροφές. Είμαστε μπροστά σε επισυντηστική κρίση. Είμαστε 150 εκατομμύρια. Είμαστε μπροστά σε επισυντηστική κρίση. Σφάζουν τα ζώα τους. Ακούσω την άποψη του ανθρώπου. Γιατί σε ενδιαφέρει να δίνουμε λεφτά. Τώρα, αν σας διακόψω, θα με πείτε γενή. Έχετε ένα μικρό δίκιο. Είναι λίγο μια μικρή ανταπόδοση. Εδώ λοιπόν έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Κινδυνεύουμε με επισητιστική κρίση διότι σφάζουν ζωικά κεφάλαια επειδή τους συμφέρει να ξεπουλήσουν όπως τα ζωντανά αντί να τα ταΐζουν. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο ολόκληρο. Δεν υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό, πάνω στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα καύσιμα για να επανέλθουμε μπαίνει και το 24% ΦΠΑ. Δηλαδή φόρο πάνω στο φόρο. Ελάτε τώρα λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το οποίο δεν έχει καταλάβει καλά ή προσπάθησε να μας το παρουσιάσει έτσι ο κύριος Βορύδης στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και πώς λειτουργεί. Δυστυχώς δεν βρίσκεται ο μέσος όρος με βάση το μεταβλητό κόστος της κάθε μορφής παραγόμενης ενέργειας. Διότι αυτό τι θα σήμαινε. Αν μία μέρα που έχουμε πολύ αέρα και ήλιο και βάλουμε μπρος τα υδροηλεκτρικά με πολύ μικρή συμμετοχή φυσικού αερίου, θα έπρεπε να είχαμε μια χαμηλή τιμή στη χοντρική. Δεν γίνεται αυτό. Τι γίνεται. Το βράδυ λοιπόν όταν υπάρχει μια μικρή ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, για διαμόρφωση της επόμενης μέρας, μπαίνει το φυσικό αέριο και συμπαρασύρει. Και παίρνει το την κόστος. Ανώτερη οριακή πρόσκληση. Όχι ως μέσος όρος. Όχι, το κόστος. Όλες οι μορφές ενέργειας αμείβονται στην τιμή του ακριβού φυσικού αερίου. Είναι η λογική της ανώτερης οριακής τιμή. Αυτό λοιπόν δεν το αποσυνδέει. Φυσικά το αποσυνδέει. Γι' αυτό λοιπόν ήταν τον Αύγουστο. Και από πού είναι τα λεφτά, 600, θα σας πω. Γι' αυτό λοιπόν ήταν 687 ευρώ η τιμή της μεγαβατόρας. Της μεγαβατόρας στη χοντρική ενέργεια τον Αύγουστο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν είναι. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται λοιπόν, αφήνοντας ανέγγυχο αυτό το μηχανισμό και λέει. Θα βάλω μια διοικητική τιμή στην κάθε μορφή ενέργειας και ένα μέρος αυτής της διαφοράς θα το πάρω και θα τον γυρίσω στους καταναλωτές. Αυτό είναι το decoupling. Όχι. Το σωστό λοιπόν τι θα ήταν. Να παρέμβει στον ίδιο το μηχανισμό. Να πει λοιπόν, αλλά προσέξτε την νεοφιλελεύθερο δογματισμό. Λέει αφήστε την αγορά έτσι το μοντέλο
να δημιουργεί υπερκέρδη, εσκροκέρδια. Γιατί είναι εσκροκέρδια όταν συμμετέχει. Αποσυνδέονται, μόλι το είπατε. Μα δεν το δεν με καταλάβετε. Δηλαδή αυτό το ένα. Μα η τιμή εξακολουθεί και υπάρχει. Το 1,1 δι το οποίο κατεβλήθη αυτό το μήνα. Η τιμή. Η τιμή λοιπόν τη χοντρική εξακολουθεί και είναι στα ύψη. Δεν την πειράζει αυτό το μηχανισμό. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι θα έπρεπε να είχε αποσυνδεθεί. Να μπορούσε λοιπόν να βρει το διάμεσο κόστος. Και ανάλογα με τις συνθήκες κάθε φορέα να έχουμε μια πιο προσγειωμένη τιμή. Τι θα μπορούσε άλλο να κάνει που δεν έκανε, που με ρωτήσατε πριν για το ποιος ψήφισε και εφάρμοσε. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου έγινε επί Νέας Δημοκρατίας το 20. Ναι. Όχι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία. Είχε ξεκινήσει όμως από τον κύριο Σταθάκη. Η ενσωμάτωση της οδηγίας. Για το χρηματιστήριο. Προσέξτε να δείτε. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Τα έχουμε πει και στο ραδιόφωνο. Στο εξωτερικό λοιπόν. Σα είχα βάλει το ηχητικό. Στο εξωτερικό λοιπόν που εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Τι γίνεται. Παράλληλα είχαν κάνει και κάτι άλλο. Τα προθεσμιακά συμβόλαια. Μάλιστα. Εδώ τα απαγόρευσε η Νέα Δημοκρατία, διότι η ώρα θέλει να περνάει μέσα από τον κερδοσκοπικό μηχανισμό. Και όχι μόνο αυτό, ήμασταν η χώρα που κατά 20% αύξησε την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο, όταν το μειώσαν κατά 20% τα προηγούμενα χρόνια, πριν την εισβολή του πολέμου. Γιατί έδωσε άδειες σε ιδιωτικά Μάλιστα. εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού. Ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Και εγώ θέλω να σα κάνω μια τελευταία. Και ένα τελευταίο να πούμε. Ναι, παρακαλώ, ένα λεπτό σας παρακαλώ, γιατί θα μας κλείσουν στον αέρα και δεν θέλω. Περιμένω. Ναι. Πόλεμος. Τι έκανε. Πόλεμος. Εντάξει. Για τη Ρωσία θέλαμε. Και πόλεμος. Τι θα γίνει τελικά. Η Ευρώπη θα πυροβολεί τα πόδια της. Θα πυροβολεί ή θα πρωτοστατήσει η Ευρώπη συνολικά. Η κυρία Σκουρλέτη υπηρετεί ένα σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν σας ρώτησα, ρητορικό είναι το ερώτημα. Δεν περίμενα απάντηση από εσάς. Να το πω όπως και εγώ και θα σκάσω. Ή λοιπόν θα έπρεπε να πρωτοστατήσει σε μια ειρηνευτική πρωτοβουλία και με ό,τι ειδικό βάρος διαθέτει να κινηθεί στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και να υπάρξει μια ειρηνευτική λύση. Δεν το κάνει. Λοιπόν, δεν το κάνει, πληρώνει το κόστος. Όχι, δεν θέλω. Η Ρωσία πρέπει να ιτηθεί. Ναι, πρέπει εντάξει, οτιδήποτε, οτιδήποτε λιγότερο από αυτό. Σας ρώτησα. Όχι, αλλά θέλω να το πω. Μπορώ. Και πώς θα γίνεται, δηλαδή. Μου δίνετε την άδεια να πω τη σκέψη μου αυτή. Ολοκληρώσατε, κύριε Σκουρλέτη. Προσπαθώ, αλλά είμαι αφιλή. Ας τον ολοκληρώσει. Και σας παρακαλώ. Εδώ λοιπόν γιατί έχουμε. Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα, με έναν και με ένα όχι. Έχουμε αυτή τη στιγμή την Ελλάδα να βρίσκεται στις 4 ευρωπαϊκές χώρες με την μεγαλύτερη αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Και καταλαβαίνουν τι κάνουν. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό. Καταλαβαίνουν τι κάνουν. Κύριε Σκουλέτη, να αντιστρέψω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό. Θα μας κυνηγήσουν. Θέλετε να ιτηθεί ο Πούτιν η Ρωσία. Θέλω να ιτηθούν οι αναθεωρητικές λογικές. Εντάξει. Θέλω η Ευρώπη η να αναδειχθεί σε έναν αυτόνομο παράγοντα ειρήνης. Γιατί κάνει πόλεμος αυτό εκεί. Ναι. Θέλω να καταλάβει εδάφη. Θα φύγει από τα εδάφη. Θα έπρεπε αυτές τις ευαισθησίες να τις έχουμε και για άλλες περιπτώσεις. Ναι, για όλες. Έτσι δεν είναι. Γιατί ο αναθεωρητισμός υπήρξε και στη Ιουγκοσλαβία. Και στη Συρία. Ναι. Άρα, και στην λοιπόν, Κύπρο έχει υπάρξει. Λοιπόν, και στη Συρία έχει υπάρξει. Άρα λοιπόν, εδώ, τα ίδια μέτρα και τα ίδια στάθμα. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς, λοιπόν. Ναι. Και δεν μπορεί εδώ και 30 χρόνια. Δεν δικαιολογώ. Λέτε ότι πρέπει να την ανεχτούμε. Λέτε ότι δεν πειράζει για το τι θα γίνει. Δεν τη δικαιολογώ. Αλλά λέω ότι δεν πρέπει να είσαστε οι ορτινάτζες των ΗΠΑ και οι δεδομένοι σύμμαχοι. Τι να κάνουμε. Όσοι στηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία των λαών και δι της Ουκρανίας. Είναι ορτινά ποια ελευθερία των λαών. Ποια ελευθερία των λαών. Κόφτεστε για την ελευθερία των λαών. Αυτό μου λέει. Αν κόφτεστε για την ελευθερία των λαών, θα είστε υπέρ της ειρήνης. Τελειώσαμε υπέρ της ειρήνης. Υπέρ της ειρήνης. Υπέρ της πολεμικής οικονομίας. Κατέχει εδάφη. Κύριε ελευθερία των. Με κατέχει εδάφη. Τώρα σας έπιασε το ελληνιστικό σας. Με την κατοχή εδαφών. Σας έπιασε το ελληνιστικό. Αυτό το λέτε εσείς. Αυτό το λέτε εσείς. Αυτό το λέτε εσείς. Αλλά το να υποστηρίζει. Αλλά το να ταυτίζεσαι απόλυτα με τα αμερικανοτοϊκά συμφέροντα όταν ξέρεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζονται την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Κύριε Βορύβη, μην απλή κουβέντα. Εμείς καταδικάσαμε την εισβολή σε όλους τους τόπους και θέλουμε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Δεν θέλουμε όμως να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό ήταν αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Αυτό ήταν αποσταθεροποιητικός. Σιγρά, δεν θα θέλατε, φαντάζομαι. Δεν με ακούτε, κύριε Βορύβη. Ναι. Σας παρακαλώ, θέλω. Σας παρακαλώ, και αυτή είναι μια ωραία ιδέα. Εγώ θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα
Δώστε μου, ρε παιδιά, δύο λεπτά. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Σκουλέτη. Γερμανίδα Καγκελάριο, τα έχει πει αυτά. Κύριε Σκουλέτη, σεβαστείτε με που θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ευτυχώς και δεν συνέλεσα σε μια τέτοια προοπτική. Κύριε Σκουλέτη, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Με τους Γάλλους. Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εάν κάνετε κυβέρνηση αύριο το πρωί, ποιον θα θέλατε υπουργό οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη ή τον κύριο Τσακαλώτο? Θα την κάνουμε και θα τα βρούμε. Όχι, πέστε μου, για θα σκάσω τώρα. Όχι, πλάκα μου κάνετε. Όχι, δεν σας κάνω πλάκα. Μα είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα. Μα είναι ερώτηση αυτή δημοσιογράφου. Πολύ καλή ερώτηση. Όσο και να με προσβάλλετε, δεν παίζει άλλο. Στον επόμενο πρωθυπουργό, στον Αλέξη τον Τσίπρα, να τα πείτε αυτά. Γιατί εσεί δεν έχετε λόγο εκεί στο σύστημα? Αυτά να τα πείτε στον επόμενο πρωθυπουργό, που κατά τη γνώμη μου. Τον κύριο Τσακαλώτη, θέλετε. Αυτά να τα πείτε στον επόμενο πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά στην ερχόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ.